είμαι πολύ χαρούμενος που υπάρχει αυτή η συμμετοχή, η οποία δεν είναι συμμετοχή αριθμητική, αλλά ουσιαστικά είναι ποιοτική, γιατί είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα της αναθεώρησης του προταξικού. Ο στόχος είναι, επειδή δεν θέλουμε ποτέ να βρεθεί κάποιος ο οποίος αποκλείστηκε από αυτή τη σπουδαία διαδικασία και μπορεί κάποιοι να μην το έχουν μάθει ήδη. Σήμερα ξεκινάμε μια διαδικασία που με τη βοήθεια των μελετητών και των επιβλέπων μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι είναι το χωροταξικό και ποιες θα είναι οι προτάσεις και να συνδιαμορφώσουμε πρόταση για τα νησιά μας. Ανακαλωσορίζουμε και τον έπαρχο Τίνου και τους καλεσμένους από την Τίνο, τους συγκεργανώνουμε σήμερα αυτό, ώστε να φτάσουμε στη δημιουργία μιας πρότασης που εμείς θα έχουμε κάνει για το νησί μας. Αυτή η διαδικασία έχει ως εξής. Θα συγκεντρώσουμε σήμερα email και θα σας μοιραστεί ένα φυλάδιο που έχουμε φτιάξει μία ομάδα και ένα συγκεκριμένο email όπου όποιος θέλει θα μπορεί εγγράφως να καταθέσει την πρότασή του. Δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μία ομάδα εργασίας που θα κάνουμε για να αξιολογήσουμε αυτές τις προτάσεις. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση θα την πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση και ύστερα θα τη στείλουμε στο μελετητή. Ο κ. Τσεκούρα, σε μια συζήτηση που είχαμε και χθες το βράδυ, εδώ ήρθε για να πάρει προτάσεις. Μας πει τη διαδικασία και ήθελε να τον βοηθήσουμε. Όπως θα ξέρετε, όχι μόνο η τεχνική του νησιού, αλλά νομίζω και όλος ο κόσμος, από το 2003 υπάρχει αυτό που λέμε θεσμοθετημένη χωροταξία. Φαντάζομαι και ελπίζω όλοι να έχετε διαβάσει τα τεύχη του χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας που σας ενδιαφέρει, του Νοτιού Αιγαίου, τα οποία είναι η διάταγμα μιας μελέτης χωροταξικής που άρχισε το 2000 και τελείωσε το 2003, της οποίας το αποτέλεσμα ήταν μια υπουργική απόφαση η οποία καθόριζε το αναπτυξιακό πρότυπο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και κατ' επέκταση των νησιών που την αποτελούν. Αυτό το πλαίσιο, όποιος ας πούμε δεν το έχει μελετήσει ή δεν το έχει δει, καλά θα είναι να το μελετήσει, δηλαδή να του ρίξει μια ματιά, όχι να κάνει καμία διπλωματική εργασία. Γιατί αυτό είναι αυτή η ΙΕ, η υπουργική απόφαση είναι αυτή που αναθεωρούμε σήμερα. Όπως θα ξέρετε, επειδή η χωροταξία δεν είναι μια επιστήμη η οποία είναι στατική και βγάζει κάποια νομοθεσία, νομολογία η οποία αυτή είναι και σταματάει και μας ακολουθεί για κάποια χρόνια, είναι μια ζωντανή επιστήμη η οποία έχει άμεση σχέση με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του. Οπότε, σύμφωνα με τους νόμους της χωροταξίας, αλλά σύμφωνα και με την ελληνική και τη διεθνή πρακτική, αυτή περίπου κάθε 5 με 8 χρόνια πρέπει να αναθεωρείται. Και αυτό γιατί αλλάζουν οι συνθήκες ζωής, αν θέλετε και τα παραγωγικά μοντέλα και η τεχνολογία. Οπότε, ό,τι υπάρχει και είναι παλιό πρέπει να αναθεωρείται. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το πλαίσιο που αναθεωρούμε, μπορείτε να δώσετε μια ματιά, υπάρχει ας πούμε και στο site του Ντουμπίου, και από εκεί και πέρα η αναθεώρηση τώρα τι κάνει. Βλέπει πού αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως δεν πήγε καλά, πού είχε αστοχίες ή πού οι προτάσεις του αλλάξανε από την εξέλιξη. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσεκούρα? Έτσι, πάρα πολύ έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα τι θέλουμε? Επειδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι ένα Υπουργείο, θα έλεγα, πρωτοποριακό στο να κατεβαίνει στον κόσμο, να συζητάει τα προβλήματά του και να συνσχεδιάζει με τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που είμαστε στη Β1 φάση της μελέτης, η οποία είναι και η κρισιμότερη φάση. Γιατί είναι η φάση που ήρθε μετά την Α1 και την Α2 που έγινε η αξιολόγηση του υπάρχοντος πλαισίου και βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Και η Β1 φάση είναι αυτή που καταλήγει σε κάποιες προτάσεις που προκύπτουν από την αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου, αλλά και από τις προτάσεις και τις απόψεις της δικές σας. Για να πω λίγα λόγια για το χωροταξικό σχεδιασμό, έτσι πολύ απλά, τι είναι? Είναι ένα πλαίσιο κατευθύνσεων, οι οποίες κατευθύνσεις με τη σειρά τους φτιάχνουν ένα αειφορικό αναπτυξιακό πλαίσιο.
Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το αναπτυξιακό, έτσι με απλά λόγια, είναι το τι θέλουμε για το νησί μας. Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε? Θέλουμε, ας πούμε, τουρισμό μόνο? Θέλουμε γεωργία μόνο, γεωγραφία μόνο, δηλαδή πρωτογενή τομέα? Θέλουμε βιομηχανία? Ο μελετητής τι κάνει? Κοιτάει το γεωγραφικό χώρο που σχεδιάζει και λέει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η Άλπος ή η Πίνος δεν αντέχουν, ας πούμε, λόγω του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων που έχουν βαριά βιομηχανία. Έτσι δεν είναι? Αυτό το λέμε σε εσάς και κάποιοι από εσάς μπορεί να πείτε όχι, αντέχει. Αυτό θα το συζητήσουμε. Ο μελετητής πάλι θα πει ότι, ξέρετε, έχουμε και μια καινούργια τεχνολογία της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Ξέρω ότι σας ταλανίζει αυτό το πράγμα. Θα πει, ας πούμε, ο μελετητής ότι θέλουμε τις ανεμογεννήτρες. Ξέρετε, το νησί έχει δυνατότητες. Μάλιστα, θα συζητήσουμε. Θέλουμε. Πού θα τις βάλουμε όμως? Και ποιο θα είναι το κόστος και τι σχέση θα έχει η ωφέλεια που θα έχουμε? Δηλαδή, πως έχουμε περισσότερο κόστος και λιγότερη ωφέλεια, άρα δεν χρειάζεται. Θα κοιτάξει, ας πούμε, τι δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα έχει. Μαζί με εσάς, λοιπόν, που ζείτε, είστε οι χρήστες του χώρου των νησιών, θα μας πείτε ποιο μοντέλο ανάπτυξης έχετε σκεφτεί ή έχετε οραματιστεί για το νησί σας. Αυτό, λοιπόν, θα το πάρει τόσο ο μελετητής, όσο και το Υπουργείο, η τεχνική ηγεσία του Υπουργείου, δηλαδή εμείς, και η πολιτική ηγεσία, και θα διαμορφώσουν μια καινούργια υπουργική απόφαση. Αυτή η καινούργια υπουργική απόφαση, η οποία θα δίνει και κατευθύνσεις και είναι και ένας από τους ρόλους στον υποκείμενο σχεδιασμό, που είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έτσι, που είναι ο σχεδιασμός όπου, παραδείγματος χάρη, ο μελετητής θα πει ότι στον ευρύτερο χώρο της περιοχής του Μακροτάνταλου μπορεί να αναζητηθεί χωροσχήτα. Αυτό πάντα πει ότι μόνο εκεί θα αναζητηθεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και στις προτάσεις που θα κάνουμε. Η ειδικότερη βέβαια μελέτη θα έρθει, ας πούμε, και θα πει ότι σε αυτή την ευρύτερη περιοχή που υποδείξαμε χωροχήτα θα γίνει εδώ. Γιατί εδώ είναι το έδαφος όπως πρέπει, δεν είναι εδώ πέρα και κάποιες άλλες συνθήκες που χρειάζεται χωροχήτα για να λειτουργήσει. Θα πει ο μελετητής ότι εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνει και ένα εμπορικό λιμάνι. Μαζί θα βρούμε τον ευρύτερο χώρο του, έτσι. Αυτό έχει σημασία, αυτό, γιατί δεν θα πούμε ντε και καλά εδώ, αλλά θα βρούμε μια ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεστε εμπορικό λιμάνι? Να το ακούσουμε. Και αν χρειάζεστε, σε ποια περιοχή, κατά τη γνώμη σας, θα βλέπετε ότι είναι πιο κατάλληλη? Αυτό μπορεί να το έχει βρει ήδη και ο μελετητής, ο οποίος θα σας το παρουσιάσει. Και εσείς θα κάνετε προτάσεις. Και ένα άλλο που θέλω να πω, ότι αυτό που κάνουμε σήμερα, εκτός από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υφιστάμενη υπουργική απόφαση, έχουμε και καινούργιες νομοθεσίες που έχουν έρθει στην χώρα, οι οποίες είναι και ελληνικές, δηλαδή έχουν έρθει από την Ελλάδα, αλλά είναι και ευρωπαϊκές. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάποια ειδικά πλαίσια, τα οποία τα λέμε εθνικά, που είναι το πλαίσιο, το ελληνικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιομηχανία, τον τουρισμό κλπ. Έχουμε κάποια πράγματα που μας δεσμεύουν. Βέβαια, η πολιτική βούληση της σημερινής ηγεσίας τι είναι? Ότι αυτός που σχεδιάζει επιτόπου μία περιοχή έχει και το απόλυτο δικαίωμα να προτείνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, δεν θα πει κάποιος ότι εσύ έχεις το πλαίσιο για τις ΑΠΑ, άρα θα το τηρήσεις, δεν με νοιάζει. Όχι, ο μελετητής έχει το δικαίωμα να πει αυτός την άποψή του μαζί με εσάς, βέβαια, σε ποιες περιοχές θα μπουν άπλα ή σε ποιες περιοχές δεν πρόκειται να μπουν άπλα. Και ας τηρούν τις προϋποθέσεις του ειδικού πλαισίου. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι έχετε να πείτε στο πλαίσιο των χωρικών κατευθύνσεων, προκειμένου να τα ενσωματώσει, να τα ζυγίσει ο μελετητής σε σχέση με τη μελέτη και να τις μπορεί να ενσωματωθεί. Κύριος λόγος σήμερα είναι, όπως είπε και ο κύριος Ράμος και ο έπαρχος, να πάρουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερα πράγματα από προτάσεις. Σας θυμίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν αυτό το πράγμα οριστικοποιηθεί, εδώ το προταξικό σχέδιο της περιφέρειας, παίζει πολύ μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο και επηρεάζει, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι κατανομές των πόρων για τις διάφορες δράσεις την επόμενη περίοδο του επιχειρησιακού προγράμματος. Επομένως, θα πρέπει τα πράγματα τα οποία θέλουν να γίνουν, να υπάρχουν τουλάχιστον
σαν ιδέες μέσα στο χωροταξικό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπα, να υπάρχει αυτό το πράγμα, ένα σαφές στίγμα, ότι θέλουμε αυτό, επιθυμούμε αυτή την πορεία, ας πούμε, ως προς την υλοποίηση κάποιων πραγμάτων, να υπάρχει μέσα στο χωροταξικό σχέδιο. Ξεκινήσαμε το Νότιο Αιγαίο με καθυστέρηση περίπου 1,5 χρόνο από τις υπόλοιπες 11 περιφέρειες. Ίσως παραλήφθηκε οριστικά το Α2 στάδιο τον Αύγουστο στις αρχές του Αυγούστου, στις 3 Αυγούστου του 2015. Αυτή τη στιγμή είναι σε εκπόνηση το Β1 στάδιο. Είναι όντως το σημαντικότερο, διότι εδώ πραγματικά κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία που θα έχει τελικά το θεσμοθετημένο περιφερειακό πλαίσιο. Το θεσμικό υπόβαθρο παραμένει ο προηγούμενος νόμος της χωροταξίας. Για τους συναδέλφους είναι γνωστό ότι πέρσι έγινε μια αρκετά σοβαρή αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, το 2014, σε ό,τι αφορά το χωροταξικό και υπολογισμικό σχεδιασμό. Πολλοί από εμάς έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις και ενδιασμούς και αντιρρήσεις σε σχέση με την πορεία που επήρε. Όμως είναι ακόμη μια διαδικασία σε εξέλιξη, παρότι έχουν θεσμοθετηθεί οι καινούργιοι νόμοι. Υπάρχει μία διαδικασία πιθανής αναθεώρησης. Βαδίζουμε όμως με το νόμο 2742 ακόμη και με συνοδευτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι πλέον μία υποχρέωση, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 6 δηλαδή, σε σχέση με τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά σχέδια. Ουσιαστικά 4 είναι τα αντικείμενα της μελέτης. Είναι η αξιολόγηση του θεσμοθετημένου από το 3 περιφερειακού πλαισίου, η οποία έχει κλείσει. Η αναθεώρηση και η εξειδίκευση. Πήρε περίπου 5 χρόνια, άρχισε το 1998. Το 1998 άρχισε η εκπόνησή του, μέχρι το 2000, και 2000 με 2002 έγινε η επικαιροποίηση για να θεσμοθετηθεί. Το 3 τελικά. Άρα η αξιολόγηση ήταν η πρώτη φάση, η οποία έγινε σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο κατατέθηκαν οι δικές μας διαπιστώσεις, ήταν η ανάλυση και οι δικές μας διαπιστώσεις. Πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκπονήθηκε το Α2 στάδιο, το οποίο καταγράφει και τις πρώτες απόψεις, οι οποίες ακούστηκαν από φορείς, από την αυτοδιοίκηση καταρχήν, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και κάποιους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην διαβούλευση. Αυτές έχουν κωδικοποιηθεί και επιλεκτικά, και το λέω επιλεκτικά γιατί κάποιες ξεφεύγουν από το επίπεδο το στρατηγικό που έχει το περιφερειακό πλαίσιο, κάποιες άλλες προφανώς μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με επιλογές που υπάρχουν από το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, ή να θεωρούμε ότι θέλουν κάποια περισσότερη διαδικασία συζήτησης και ορίμανσης. Επιλεκτικά λοιπόν, κάποιες από αυτές τις προτάσεις ενσωματώνονται σταδιακά στο Β1 στάδιο. Το τρίτο αντικείμενο αφορά την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει ένα ανεξάρτητο, αρκετά βαρύ κεφάλαιο που αφορά το τοπίο, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο στο περιφερειακό πλαίσιο το σημερινό. Και το άλλο είναι το θέμα των ιδιοχωρικών δεδομένων, που είναι μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, ουσιαστικά ηλεκτρονική, η οποία πλέον θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Είναι και αυτό, προκύπτει από μια κοινοτική νομοθεσία, είναι το περίφημο ΕΝΣΠΑΡ, αλλά είναι μια ευκαιρία, διότι δυστυχώς γεωγραφικές βάσεις δεδομένων από ένα σημείο και μετά υπάρχουν λίγο πολύ για κάθε μελέτη και ανεξάρτητα από το επίπεδο, όμως δεν επικαιροποιούνται. Ίσως είναι μία αφορμή αυτή η υποχρέωση να δημιουργήσει ένα πληροφοριακό υπόβαθρο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι φορέας, είτε συλλογικός, είτε είναι του ιδιώτης μηχανικός πολίτη, ώστε να μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα για το τι ισχύει στα διάφορα γεωγραφικά επίπεδα. Να θυμίσω ότι προκηρύχθηκαν οι μελέτες το 2011. Άρα είχαμε μπροστά μας μερικά χρόνια μέχρι να αρχίσει η καινούργια περίοδος του 2014-20 σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, και το καινούργιο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣΠ. Ένα ερώτημα λοιπόν πολύ σημαντικό θα ήταν, εφόσον τα προηγούμενα πλαίσια για την εφαρμογή τους συναντήθηκαν άμεσα με το ΠΕΠ, με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ήταν κατά πόσον τελικά έχουμε ωφεληθεί
σε όλες τις προγραμματικές περιόδους από αυτές τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Σε κάποιες εποχές, ίσως στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο ή στο δεύτερο κουκουσού, πραγματικά κάποιες βασικές ανάγκες καλύφθηκαν. Από ένα σημείο και μετά όμως, μπορεί να ανακαλύψει ότι ενώ θα έπρεπε, περνώντας τα χρόνια, να οριμάζουμε όλοι, είτε αυτοπλήρως σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε αυτοδιοικητικό, και να προτείνουμε πραγματικά δράσεις οι οποίες θα είχαν πολλαπλασιαστικές ωφέλειες, ανακαλύπτει κανείς ότι ανάλογα με το χρόνο που έπρεπε να υπάρξει απορρόφηση κεφαλαίων ευρωπαϊκών, υπήρξαν μεγάλες αποκλίσεις ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες φορές ακόμη και πρόχειρες σχετικά επιλογές δράσεων για χρηματοδότηση. Άρα είναι μια ευκαιρία κανείς να επιστρέψει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα δώσει πραγματικά τις δυνατότητες για μια περισσότερο αηφορική αναπτυξιακή πορεία. Το Νότιο Αιγαίο βέβαια έχει την τεράστια δημορφία που εσείς τη ζείτε των 55 κατοικημένων νησιών, όπου οι διαφορές δεν αφορούν μόνο τους δύο πρώην νομούς, έτσι, τις καινούριες περιφερειακές ενότητες, αλλά ακόμη και νησιά και νησιά τα οποία είναι γειτονικά και υποτίθεται με κάποια συνάφεια μεταξύ τους ως προς την αναπτυξιακή τους πορεία. Ίσως είναι μια από τις δυσκολότερη περιφέρεια. Νομίζουμε όχι γιατί επειδή τυχαίνει να την έχουμε μελετήσει αρκετά, αλλά νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια που είμαστε σε αυτόν εδώ τον χώρο από το 92 και από τις αξιολογήσεις των περιφερειακών και πολυσιακών, θεωρώ ότι αν ήταν να ασχοληθεί κανείς για πρώτη φορά με το χωροταξικό, θα έβρισκε πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προηγούμενο περιφερειακό, κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν και ζητούμενα για αυτήν εδώ την περίοδο. Ένας μικρός οριακός βαθμός συμμετοχής στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων και δημοσίων έργων. Αυτό λέω δεν ήταν το λάθος ούτε από την πλευρά του Υπουργείου Χωροταξίας τότε, του ΙΠΕΧΟΔΕ, ΙΠΕΚΑΕΠΕΝ τώρα, ούτε των μελετητών αντίστοιχα όλων των περιφερειών, των 12 αντίστοιχων περιφερειών τότε, αλλά κυρίως αυτή η συμφωνία η οποία υπάρχει μεταξύ Χωροταξίας και Υπουργείου Οικονομίας, όπως λέγεται αυτό κατά καιρούς από εκτεθώς, ανάπτυξης, με ό,τι και αν περιλαμβάνει πλέον. Τα προγράμματα δράσης, παρόλο που συναρτήθηκαν με τις χρηματοδοτήσεις του ΠΕΠ, επειδή ακριβώς χρονικά δεν συμπίπτουν οι περίοδοι σχεδιασμού, δηλαδή πάντα υπάρχει μία υστέρηση, μία ανακολουθία, σε κάποιο βαθμό μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις των χωροταξικών ακόμη και από το ΕΣΠΑ. Οι κατευθύνσεις προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, δηλαδή τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τα ΣΚΟΑ. Παρόλο που δημιουργείται μία δεσμευτική καταρχήν, ένα δεσμευτικό πλαίσιο, δυστυχώς η νομοθεσία τελικά επιτρέπει πάλι αποκλήσεις. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι συχνά, δεν μιλάω μόνο την εμπειρία του Νοτιού Αιγαίου, αλλά αυτό φαίνεται σε όλη τη χώρα, ότι συχνά υπάρχουν, ναι μεν σε προγραμματικό επίπεδο τηρούνται όλοι οι στόχοι, όμως θα δει κανείς ότι ακόμη και εκεί που υπάρχει κατεύθυνση για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, που αντιμετωπίζουμε δηλαδή στην περιφέρειά μας, στα ΣΚΟΑΠ πρακτικά μέσα από τις ζώνες που προκύπτουν από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, διατηρούνται αρτιότητες, διατηρείται ένα μείγμα χρήσεων ακόμη και σε περιοχές πρώτης προτεραιότητας από την άποψη της δημιουργικής παραγωγής. Άρα και εκεί έχουμε αμφισβητούμενη επιτυχία. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κανείς να εξετάσει, πέρα από ίσως τις άμεσες ανάγκες, θα πρέπει να δούμε επίσης ποιες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή δίνονται από τις καινούργιες πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τα ενεργειακά ζητήματα, την πολιτική συνοχή, προφανώς εδαφική συνοχή δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά τουλάχιστον τη συνοχή με την έννοια των ευκαιριών ίσης πρόσβασης των νησιωτικών περιοχών σε υπηρεσίες και αγαθά. Και την επίλυση βασικών θεμάτων, όπως είναι η προσπελασιμότητα.
για μας η ιστορία του μεταφορικού ισοδύναμου, πράγματα τα οποία μπορεί να πω ότι είναι συστηματικά, αλλά παραμένει πάρα πολύ σημαντική, όπως επίσης η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, ώστε κανείς να μπορεί να αξιοποιήσει δυνατότητες οι οποίες παρέχονται και στον εθνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Χρειάζεται αυτό, οι εφαρμογές καινούργιες, ώστε να επιληθούν προβλήματα αποστάσεων, προβλήματα συγκοινωνίας, συχνότητας, επικοινωνίας κτλ. Αυτό λοιπόν ήταν σημαντικό και στο προηγούμενο και στο σημερινό. Και έχουμε τα καινούργια ουσιαστικά εθνικά, το εθνικό χωροταξικό, το γενικό πλαίσιο και τα 5 ειδικά πλαίσια που αφορούν ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμό, υδατοκαλλιέργειες και το 5 είναι δευτερεύον σε σχέση με εμάς που αφορά τα καταστήματα κράτησης, δηλαδή τις φυλακές, πραγματικά είναι τελείως χωρίς ίσως σημασία, τα οποία πρέπει να δούμε κατά πόσο εξυπηρετούν πραγματικά τις προσδοκίες που έχουμε για τον συγκεκριμένο χώρο και που οφείλουν να αναθεωρηθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να εξειδικευθούν ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχει η περιφέρεια του Αιγαίου. Αυτές οι τρεις ομάδες, λοιπόν, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν και στο σχεδιασμό των ΠΕΠ και με το χωροταξικό το προηγούμενο, παραμένουν λίγο πολύ οι ίδιες. Τα δικά σας τα νησιά, τα οποία είναι στη μεσαία ομάδα, προφανώς έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα μεγάλο φάσμα δράσεων και χρηματοδοτήσεων. Διότι είναι σε μια κατάσταση όπου έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, φυσικά υπάρχουν προβλήματα από συγκρούσεις δραστηριοτήτων, χρήσεων επιλογών κλπ. Όμως ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Και περιθώρια για μια ποιοτική μεταστροφή, πολύ πριν φτάσει κανείς να έχει τα προβλήματα μεγάλων νησιών. Για μας έχει ενδιαφέρον πραγματικά να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Την εμπειρία που έχω αποκτήσει από ανάλογες συγκεντρώσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα είναι η εξής. Απαντάμε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις αν κάτι δεν έχει γίνει κατανοητό, δεν έχει γίνει αντιληπτό, οπότε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, οπότε να ξέρουμε έτσι ακριβώς τι περιμένουμε από εσάς. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να τοποθετηθείτε με προτάσεις, βέβαια συνεκτικές, μια και από ό,τι με πληροφόρησε ο κύριος Έπαρχος, δεν θυμάμαι αν τότε και στην αρχή, θα κάνει μια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί ενδελεπώς με αυτή την ιστορία, η οποία επιτροπή θα επεξεργαστεί όλες σας τις προτάσεις, ώστε να τις καταθέσει στο μελετητικό στο Υπουργείο. Άρα εμείς τώρα αυτή τη στιγμή θέλουμε από εσάς, αν έχετε διευκρινήσεις ή απορίες και κάποιες τοποθετήσεις έτσι κεντρικού περιεχομένου. Δεν έχουμε όλη εικόνα της μελέτης. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ένα ογκοδέστατο έργο το οποίο θέλει καλή μελέτη. Δώστε μας ίσως εσείς πρώτα τι θέλουμε από εσάς. Τι προτείνουν οι μελετητές για το νησί, τις γενικές κατευθύνσεις. Να έχουμε μια εικόνα. Θέλω να μας πείτε περίπου τι περιλάμβανε το 2003 η μελέτη και τι από αυτό εφαρμόστηκε και τι όχι. Δηλαδή η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει με στόχο να μην κάνουμε ένα χωροταξικό που θα ξαναμπεί σε ένα ράφι και θα έχουμε μια ωραία τεχνική έκθεση. Πολλοί λένε ότι το προηγούμενο χωροταξικό του 2003 ήταν μια έκθεση ιδεών. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ήτανε κατευθύνσεις, οι οποίες βέβαια πάρθηκαν, ας πούμε, σαν ένα γενικό κείμενο κατευθύνσεων, αν θέλετε να το πω και λίγο πιο σαν ένα ευχολόγιο, ότι θα θέλαμε, ξέρω εγώ, στην άγνωση να γίνει αυτό, να γίνει έτσι, να αρθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων, να προβλέψουμε μελλοντικές χρήσεις και πώς θα τις βάλουμε που να μην συγκρίνονται ένας με τον άλλον κτλ. Κτλ. Αυτό για να σας πω τώρα ότι δεν τηρήθηκε δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Τώρα ένα χωροταξικό που έχει κάποιες γενικές, όχι γενικόλογες, κάποιες γενικές κατευθύνσεις και θα πω μερικές γενικές. Παραδείγματος χάρη έλεγε και το παλιό χωροταξικό ότι δεν θέλω επεκτάσεις οικισμών εκεί που υπάρχει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Δεν θέλω. Θεωρώ ότι στα νησιά, επειδή η γεωργική γη είναι λίγη και πολύτιμη, θα την προστατεύσουμε. Για να έχουμε, ξέρω εγώ, τα κρασιά άνω,
γιατί νομίζω και οι άλλοι δεν ξέρουν κρασί, για να έχουμε τα μελίσια. Αυτό λοιπόν δεν τηρήθηκε. Και οι επεκτάσεις των οικισμών γίνανε μπόσικες, ωραίες και στην ουσία και οι οικισμοί και δεν επεκτάθηκαν. Γιατί δεν είδε κανείς ότι υπάρχει δυναμική οικοδομική ώστε εγώ να δώσω πολεοδομημένη γη. Δεν υπάρχει. Με λίγα λόγια όμως τι γίνεται. Σε όλη αυτή την πορεία των χρόνων απέκτησε η Ελλάδα αυτό που λέμε χωροταξικό δίκαιο. Τι πάει να πει χωροταξικό δίκαιο? Πάει να πει ότι είναι το πολεοδομικό δίκαιο, ότι είναι το αστικό δίκαιο, έτσι. Με αποφάσεις του ΣΤΕ, το οποίο κάθισε και αυτό κάποια στιγμή και διάβασε την ΙΑ αυτή, η οποία ήταν ένα αποτέλεσμα από 2.000 σελίδες, ένα τεύχος γύρω στις 50 σελίδες, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν τόσο γιατί, για να είναι επιχειρησιακό, να το διαβάζει κανείς και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Και λέει, κύριοι, τι έλεγε το πλαίσιο, οι γενικές κατευθύνσεις και το χωροταξικό δίκαιο που διαμορφώθηκε, να μην κάνεις επεκτάσεις οικισμών, άιντε, όπου να είναι, όχι τις βρήκε. Και γίνεται τώρα ο εξής τραγέλαφος, να έχουν βγει οικοδομικές άδειες με όρους δόμησης σαν να είναι εντός οικισμού, να πέσουν τα όρια και αυτοί τώρα οι άνθρωποι, εμείς και εσείς, να είμαστε στον αέρα. Τι άλλο είπε, ας πούμε, το ΣΤΕ, εκτός από ότι δεν θέλω γεωργική γη, δεν θέλω σε δάση, δεν θέλω τις λεγόμενες συμπαγείς πόλεις. Τι πάει να πει συμπαγείς πόλη? Ότι θέλω μια πόλη η οποία να μην είναι με επεκτάσεις στο πουθενά. Γιατί? Γιατί έτσι καταναλώνουμε δίκτυα οικοδομής, ενέργειας, τα πάρα κτλ. Και έχει αποδειχθεί εν τέλει ότι η συμπαγής πόλη λειτουργεί καλύτερα. Κάνεις εσύ επεκτάσεις πάλι στο Θεό, για να το πω έτσι, σε δείχνει. Άλλο, έργα, τα οποία είναι έργα στρατηγικής σημασίας για το κάθε νησί, μια και μιλάμε για νησί τώρα και έχουμε επικεντρώσει νησί, όπως είναι παραδείγματος χάρη στην άλλο, τα δύο-τρία φράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι στρατηγική σημασία έργα για το νησί. Είναι, ας πούμε, οχήτα που θα γίνει. Στρατηγική σημασία επένδυση. Αυτές λοιπόν, αυτού του είδους λοιπόν οι στρατηγικές επενδύσεις εντάσσονται στο χωροταξικό σχεδιασμό και μνημονεύονται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι πολύ εύκολο να αδειοδοτηθούν και παρέχουν και επενδυτική ασφάλεια. Αλλιώς, αν δεν προβλέπονται από πουθενά, καταρχάς αν δεν προβλέπονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, απαγορεύεται να προβλεφθούν τέτοια έργα από τον υποκείμενο σχεδιασμό, και θα σου πει, κύριε, εσύ γιατί μου κάνεις φράγμα, το λέει το χωροταξικό, όχι, στο απαγορεύω να το κάνεις. Λοιπόν, και αυτό προστατεύει τον κόσμο, προστατεύει τις κρίσεις και προστατεύει και τον επενδυτή. Αυτό πάρετε τώρα και σε άλλες κρίσεις. Άρα λοιπόν, έργα στρατηγικής σημασίας, εσείς που ξέρετε καλύτερα ποια θέλετε και ποια είναι όρημα, θα πρέπει να τα προτείνετε, να τα πείτε. Ναι. Εγώ με πολυδάχνω, εγώ στην πολεοδομία. Η ενέργεια που κάνουμε σήμερα όλη αυτή τη συνάντηση προκύπτει από το 42-69 του 14 το νόμο που λέει για τον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό. Και τον προηγούμενο. Και τον προηγούμενο. Και άμα ξεκίνησες με τον προηγούμενο, μπορεί να πας με τον προηγούμενο. Έχουμε τη βάση στο νόμο αυτό και βάζουμε ειδικότερες συνθήκες. Ναι. Ο υποκείμενος σχεδιασμός θεσμικά δεν είναι υποχρεωμένος να σέβεται το χωροταξικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν τώρα το χωροταξικό πλαίσιο ορίσει εγκατάσταση ανεμογεννητριών κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση ο ειδικός σχεδιασμός εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ο υποκείμενος, να μην το σεβαστεί? Δεν υπάρχει. Και παρόλο που να πω έτσι ότι εκεί υπάρχουν δυστυχώς παρερμηνίες, δηλαδή το πόσο ανελαστική είναι αυτή η σχέση. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι όσο κατεβαίνει στην κλίμακα, τόσο περισσότερο βλέπεις τη λεπτομέρεια του χώρου. Άρα είναι λογικό να μπορείς, αν πεις αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει μια ζώνη στην οποία το χωροταξικό, των ανανεώσιμων πηγών, το ειδικό πλαίσιο, ας πούμε, λέει ότι εγκατάσταση ανεμογεννητριών, εκμετάλλευση υλικού δυναμικού. Το περιφερειακό φτάνει να ορίσει στα νησιά να δούμε ποιος, αλλά ας πούμε ορίζει κάποιες ευρύτερες ζώνες. Όταν φτάσεις να κάνεις είτε ένα ειδικό σχέδιο για τις ανεμογεννητές ανανεώσιμες πηγές, είτε αν αυτό θα ήταν ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο, είναι λογικό από τη στιγμή που μελετάς πια, όχι σε κλίμακα ένα προς 250.000 που δουλεύουμε εμείς, αλλά σε ένα προς 25 ή και ένα προς 10,
φυσικά να βλέπεις άλλου είδους λεπτομέρειες και να μπορείς να χρησιμοποιείς και άλλα κριτήρια. Με ισχύει αυτό που κάποια στιγμή ο νόμος αναφέρει σε σχέση με την τροποποίηση, για παράδειγμα, των ζωνών οικιστικού ελέγχου από τα γενικά πολεοδομικά, ότι αν τεκμηριωμένα υπάρχει λόγος απόκλησης, προφανώς γίνεται αποδεκτός. Και αυτό θα ίσχυε και με τα θέματα των επεκτάσεων, των οικισμών επίσης ή τις αρτιότητες, γιατί μπορείς να πεις ότι προκειμένου να μην μυγιαστεί μια περιοχή που θέλω να την κρατήσω έτσι, είτε σαν φυσικό χώρο, είτε σαν παραγωγικό, μπορώ να επεκτείνω όριο ενός οικισμού, αρκεί για παράδειγμα να απαγορεύσω την κατοικία εκτός ορίων, ας πούμε σε μια περιοχή γεωργική. Να κρατήσω μόνο ό,τι εγκαταστάσεις χρειάζονται για τη γεωργία, για την κτηνοτροφία ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Εκεί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει έτσι, προβληματικό, να πω, σε σχέση με τις εγκρίσεις και τις σχέσεις διαφόρων υπέρων σχεδιασμού. Είναι ίσως η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα στην οποία δεν μπορείς να κατέβεις σε σημαντικά συμπεράσματα, να δημιουργήσεις σημαντικά συμπεράσματα τα οποία αναφορούν όλους. Δεν είναι δυνατόν. Το κάθε νησί πρέπει να είναι αυτοδύναμο, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που είναι τόσο διαφορετικά από τα άλλα. Ναι. Και επομένως η έννοια του γενικού χωροταξικού, κατ' εμέ, πρέπει στο μέλλον να καταργηθεί για αυτή την περιφέρεια. Θα πρέπει το κάθε νησί να έχει το δικό του χωροταξικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μόνο σε ό,τι αφορά τα θέματα, ας πούμε, επικοινωνιών, που είναι πολύ σημαντικά, έτσι, για να συνδέσεις πια το χώρο κτλ. Και κάποια άλλα θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, από φυσικά φαινόμενα κτλ. Σε αυτά να υπάρχει κάτι κοινό για κοινή δράση. Αυτή την νομοθεσία έχουμε, αυτό έχουμε, ας πορευτούμε έτσι. Στις ευρύτερες περιοχές που αυτές προτείνει το περιφερειακό πλαίσιο, εκεί μπορεί να γίνει αυτό που προτείνει. Εκτός αυτών των περιοχών δεν είναι ασφαλές. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη το περιφερειακό πλαίσιο πει ότι αυτή η ζώνη από εδώ μέχρι εδώ μπορεί να ψάξετε να βρείτε που θα κάνετε χίτα, δεν μπορεί να πάει χίτα εκτός αυτής της ζώνης. Θα πέσει στο ΣΤΕΠ. Δεν είναι ασφαλές. Είμαι γεωπόνος η περιφερειακή κατά της Τίνου. Μια παρατήρηση στην αρχή, πώς προσπάθησε ο κύριος Ράμος να ορίσει την αηφόρα ανάπτυξη, είπατε ότι είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον, αν δεν κάνω λάθος. Προσπαθούμε να σεβαστούμε στο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι ο ορισμός της αηφορίας. Ο ορισμός της αηφορίας, αυτό είναι μια συνιστόσα της αηφορίας. Η αηφορία είναι η δυναμική ισορροπία. Αυτό που πάντα μας φέρνει, η ισορροπία της ανάπτυξης σε σχέση με το περιβάλλον. Είναι η δυναμική της ισορροπίας. Ο σεβασμός είναι συνιστόσα αυτής της ιστορίας. Δεν μας φτάνει σκέτος σεβασμός, θέλουμε να έχουμε ισόρροπη αυτά που κάνουμε, να μπορέσουμε πάντα να τα κάνουμε. Να μην έρθουμε σε ένα κορεσμό από τη δόμηση ή από την εκμετάλλευση της οποιοδήποτε φυσικής πηγής, καλλιέργειας κτλ. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στην Τίνο, όχι μόνο με βάση τα προηγούμενα του 3 κτλ, είπατε για στρατηγικά έργα και έχουμε την πικρή εμπειρία ενός μεγάλου έργου λιμνοδεξαμενής, το οποίο ήταν από την αρχή σχεδιασμένο, δεν έπρεπε να γίνει εκεί που έγινε, ήταν μαύρη τρύπα, έφαγε πολλά λεφτά. Ποιες μπορούν να είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα? Πολλές φορές μελετητικά γραφεία κάνουν μελέτες. Οι μελέτες αυτές δεν ανταποκρίνονται στα νησιωτικά περιβάλλοντα. Καταλήγουν σε φιάσκα. Αυτό το πράγμα που έγινε εκεί, ας πούμε, στη Λιβάδα, σε εμάς, είναι ένα φιάσκο που κυφάει του κόσμου τα λεφτά και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και δεν είναι το μόνο. Πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, εγκρίθηκε ένα άλλο τέτοιο πράγμα. Που και αυτό θα ήταν φιάσκο και σταμάτησε για κάποιο λόγο, ο οποίος δεν ήταν ουσιαστικός λόγος. Σταμάτησε γιατί πήγαν να το φτιάξουν πάνω σε γρανιτικά και δεν θα είχε. Θέλω να μην πω λεπτομέρειες. Δηλαδή, έχουμε φαινόμενα σοβαρών μελετητικών γραφείων που κάνουν στρατηγικές μελέτες κτλ. Οι εκλεγμένοι άρχοντες των νησιών δεν είναι σε θέση από αυτά που ξέρουν να τα κρίνουν. Τα προωθούν γιατί νομίζουν ότι παίρνουμε λεφτά, είναι καλό. Έχουν την αξιωματική αρχή, παίρνουμε λεφτά, αυτό είναι καλό. Το τι θα γίνει με αυτά τα έργα δεν απασχολεί κανέναν. Δηλαδή, έχουμε
πώς να το πω, έχουμε μια υπερεξειδίκευση μελετητών και τα λοιπά που θέλουν να απορροφήσουν τα κεφάλαια, τα οποία το καθοριστικό μας είναι ότι αυτό μας έπαιρνε λεφτά. Και εμείς πρέπει να τρέξουμε να τα κάνουμε κάτι. Τελικά αυτό το κάτι που τα κάνουμε δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και σε κάποια άλλα πράγματα, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Για 2-3 λεπτά ακόμα. Μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές. Το νομικό καθεστώς που στηρίζονται οι ΑΠΕΣ στη χώρα μας έγινε γύρω στο 2000 και κάτι. Τότε οι ΑΠΕ, να πούμε για τις ανεμογεννήτριες και για τα ηλιακά μέσα, ήταν πολύ, πώς να το πούμε, στη μόδα, κανένας δεν είχε αντιρρήσεις. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 15 χρόνια. Σε αυτά τα 15 χρόνια η πρωτοπόρα Γερμανία έχει ανακρούσει πρίμνα και έχει αλλάξει τελείως την ενεργειακή της πολιτική. Όχι οι κάποιοι πράσινοι, αλλά και το σοσιαλδημοκρατικό της κόμμα και το χριστιανοδημοκρατικό έχουν αλλάξει τελείως πολιτική όσον αφορά αυτά τα πράγματα. Δεν στείλουν πια αιωλικά πάρκα στη Γερμανία με τα κριτήρια στις αρχές του 2000. Ο Γκάμπριελ που τον βλέπατε ας πούμε τώρα με τα capital control και τα λοιπά, πήρε και μανία κατά αυτής της πολιτικής. Έκλεισε η Procon, μια τεράστια επενδυτική εταιρεία στη Βεσφαλία. Ο πιο σημαντικός επενδυτής της στα αιωλικά. Εμείς εδώ, με τα δεδομένα, έχοντας νόμους εκείνης της εποχής, θα πάμε και θα αγοράσουμε αυτά που έχει στη Βάξη Siemens στις αποθήκες της. Γιατί έτσι πάει το πράγμα. Δεν έχουμε προσαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα. Εδώ στα νησιά ο κόσμος, ο πολίτης, αγνοεί αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι πια επίκαιρα τα αιωλικά, γιατί είναι ούτε οικολογικά είναι, ούτε συμφέρουσαν επενδύσεις, ούτε η μεταφορά τους είναι συμφέρουσα. Να μην προχωρήσω άλλο. Υπάρχουν όλα αυτά, η πληροφορία υπάρχει. Αυτά ήθελα να πω και ένα τελευταίο, ότι δεν ξέρω τι έχετε γράψει, δεν είμαι γνώστης. Αλλά για μένα το νησί είναι ένα περιορισμένο πράγμα γεωγραφικά. Είναι ένα υπόβαθρο πολύ περιορισμένο. Έχει αυτή την οδιομορφία. Έχουμε πολλά τέτοια εμείς στην Ελλάδα και είμαστε τυχεροί, άτυχοι γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ δύσκολα στην ανάπτυξή τους, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο κόσμος. Πέρα από το γεωγραφικό περιορισμένο, το άλλο στοιχείο είναι οι ντόπιοι πληθυσμοί. Οι οποίοι ντόπιοι πληθυσμοί, ζώντας 5 χρόνια στην Τίνο, έχω μια εμπειρία που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να είναι έτσι. Τρέχουν 3 μήνες το καλοκαίρι ή 2, σαν παλαβή, και τον υπόλοιπο χρόνο κοιμώνται. Πέφτουν σε αδράνεια. Αυτή η ψυχολογία, η καθημερινή αυτή η ψυχολογία επί χρόνια, έχει διαμορφώσει ένα τύπο ανθρώπου. Τον οποίο ο αστικός πληθυσμός, εσείς ή εγώ, μέχρι πριν 5 χρόνια, δεν είμαστε σε θέση να τον αντιληφθούμε μέσα τις καλοκαιρινές διακοπές. Το να τρέχεις έτσι και μετά να πέφτεις σε αδράνεια σου διαμορφώνει μια ψυχολογία η οποία δεν είναι αυτή που λέμε, αυτό που περιμένει κανείς από τον αγορά, από τον ενεργό πολίτη. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα και η μόνη λύση σε αυτό θα ήταν η ομοιόμορφη ανάπτυξη της ζωής όλο τον χρόνο. Να μην έχουμε αυτό το πάνω κάτω. Το πώς θα γίνει αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα του ότι θα καθοριστούν περιοχές οι οποίες θα είναι για τουριστική ανάπτυξη, θα μπορεί το χωροταξικό σχέδιο να παρεμβαίνει και στη δυναμική. Δηλαδή, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που έχει η Ελλάδα, ότι οι μεγάλο ξενοδόχοι πιέζουν για να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες των 200, 300, 500 δωματίων. Αυτή είναι η μία τάση. Και η δεύτερη τάση να επεκτείνουν τα ξενοδοχεία τους μέχρι τις παραλίες για να έχουν ανταγωνισμό με τα ξενοδοχεία της Ισπανίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι, πιστεύω να το ξέρετε, ότι όταν έχουμε μονάδες πάνω από 100 δωμάτια μπορεί να γίνει all-inclusive. Και όταν γίνει all-inclusive είναι κρόσιμες στην Άνθρο. Η Άνθρο αυτή τη στιγμή έχει περίπου 200 μικρές επιχειρήσεις, έχει 27 ξενοδοχεία και ζουν 200 οικογένειες. Εάν γίνει ένα ξενοδοχείο 500 δωματίων, θα ζει ένας, τα λεφτά θα πάνε στο εξωτερικό, θα κλείσουν 200 επιχειρήσεις και θα κλείσουν και όλες οι μικροδραστηριότητες, πράγμα που έγινε, που το ξέρετε καλά, στη Ρόδο κλπ. Και στις μεγάλες τουριστικές αγορές. Αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός θα παρέμβει στη δυναμική αυτή, δηλαδή στο να καθορίσει και τα όρια της επένδυσης ή μόνο καθορίζει περιοχές. Όντως, χωροθετεί, υποδεικνύει
τι μπορεί να δεχθεί ανάπτυξη τουριστική μεγάλης κλίμακας ή μικρότερης κλίμακας, τι πρέπει και πού δεν πρέπει. Το κύριο ερώτημα όμως, το οποίο δεν έχει τεθεί πουθενά μέχρι σήμερα, ούτε σε νομοθεσία, ούτε σε συζητήσεις, ούτε σε προσπάθειες αναπτυξιακές ή εξειδίκευσης της ανάπτυξης σε δύσκολους χώρους, σε εισαγωγικά, όπως είναι τα νησιά, δύσκολους και ευαίσθητους, αυτό εννοώ κυρίως, είναι το πώς μπορώ να δώσω κάποια ανταπόδοση στον ιδιοκτήτη αγροτικής γης ή φυσικού χώρου, από τον οποίο ζητάω να μην βάλει χέρι για οτιδήποτε άλλο για τουριστική ανάπτυξη. Αυτός προσφέρει στην τουριστική ανάπτυξη κρατώντας το τοπίο φυσικό, για παράδειγμα. Μιλάω για ένα παράδειγμα. Δεν παίρνει όμως τίποτα πίσω από αυτή την ιστορία. Όμως πρέπει να δούμε πώς, για να επιτύχουμε πραγματικά μια ισόρροπη ανάπτυξη, όπως λέγατε, και διαφωνώ λιγάκι με τον ορισμό σας, γιατί την ισόρροπη ανάπτυξη, τη γνώμη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και οικολογίας και προστασίας, διαμορφώνουν συνήθως δυνάμεις της αγοράς, και εκεί η ισορροπία είναι ένα σχετικό πράγμα. Προτιμώ άλλους ορισμούς, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει επομένως να λύσουμε αυτό. Αν δεν λύσουμε αυτή τη σχέση, δεν πρόκειται ποτέ να έρθουμε σε ειρήνη στα νησιά και να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, να αποκτήσουμε βασικά ουσιαστική προστασία του χώρου, ο οποίος παράγει αυτά τα χρήματα, τα παράγει γιατί είναι αυτός που είναι. Άμα τον αλλάζουμε κάθε μέρα, δεν πρόκειται να είναι αυτός που είναι, θα σταματήσει να παράγει, θα σταματήσει η Χίνα να κάνει το χρυσό αυγό. Επομένως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα πρέπει να δώσουμε κάτι στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διατηρούν το τοπίο, για παράδειγμα, ή τις ακτές. Αυτό δεν το έχουμε λύσει και δεν έχουμε αρχίσει καν να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Είναι ταμπού. Όταν αναλάβουμε το 1992 σαν αξιολογητέ του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, η πρώτη συνάντηση που έγινε στο Δελφίνι στη Σύρο, μας είχε ζητήσει το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 40 μέρες από την ημέρα που ανακατευθήκαμε με το θέμα αυτό, να δώσουμε μία πρώτη έκθεση απόψεων για το τι βλέπουμε σε αυτή την περιφέρεια και κυρίως ποια είναι τα προβλήματα. Ο κύριος γελάει, ξέρει πολύ καλά που θα καταλήξω. Τη διάβασα πρόσφατα αυτή να είναι. Και τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια που είναι και σήμερα. Δεν σημαίνει ότι δεν λύθηκαν πάρα πολλά. Λύθηκαν, αλλά έγιναν άλλα στη θέση του. Δηλαδή είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία θέλει έλεγχο. Και επειδή η δυναμικότητα του περιβάλλοντος του νησιωτικού χώρου είναι τεράστια, ας είναι οι επιμέρους δραστηριότητες πιο αργές να δει. Όμως το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων είναι τεράστιο. Αν το αναλύσετε στο τέλος της ημέρας, από αυτό ζει η Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, θέλει και ιδιαίτερη προστασία και θέλει και ιδιαίτερους τρόπους. Οι τρόποι τους οποίους οι επιλύσεις που δίνουν, ας πούμε, η Σκωτία έχει 90 νησιά. Έχει περισσότερα κατοικημένα νησιά από ό,τι έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Αυτοί πώς θα επιλύουν αυτά τα πράγματα? Αυτοί δεν έχουν προβλήματα απόστασης και ξέρετε τι θα πει η Βόρεια Θάλασσα? Ξέρετε. Δεν είναι παιχνίδι καθόλου. Ούτε με ειδικά ελικόπτερα δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί όταν υπάρχει το χειμώνα. Λοιπόν, και έχουν καταφέρει να αναπτυχθούν και να έχουν σοβαρές επιτυχίες στον τρόπο της ανάπτυξής τους και να παραμείνει και το περιβάλλον τους καταπληκτικό και να έλκει πάρα πολύ κόσμο και δραστηριότητες και να κρατήσει, να συγκρατήσει τον πληθυσμό του. Έχει μεγαλώσει βέβαια το Μακιογείο, έτσι, έχει φτάσει 360, de facto πληθυσμό έχει 366-367.000 κατοίκους. Είναι τεράστια η αύξηση του πληθυσμού. Αλλά έχει επιμέρους προβλήματα. Ας πούμε, αυξάνεται ο αναλφαβητισμός, θα το πιστέψετε. Αν κοιτάξετε τα επιμέρους στοιχεία που έχει αυτή η μελέτη, έχει απίστευτο αριθμό στοιχείων και αναλύσεις, οι οποίες βέβαια δεν μας ενδιαφέρουν στην καθημερινή μας ζωή, αλλά αυτός που θα κάνει μια επένδυση, ο Δήμαρχος, όλοι οι άλλοι πολιτικοί, εισαγωγικά, που ασχολούνται με το χώρο, πρέπει να διαβάσουν τις επιπτώσεις των αναλύσεων των κοινωνικών δεδομένων. Κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και χρειάζονται
να αντιδράσει κανένας τώρα. Λοιπόν, δεν είναι για να γεμίζουμε σελίδες. Είναι το πιαστικό έργο και η δουλειά του είναι αυτή, πραγματικά. Να φτάσει κανένας όσο πιο κοντά μπορεί στον λόγο για τον οποίο συμβαίνει ένα πρόβλημα, ας πούμε, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αλλιώς δεν πρόκειται να το λύσουμε. Διαβάζω στο στάδιο Β1, στο οποίο βρισκόμαστε, ότι προβλέπεται μία εξειδίκευση σε χωρικές υποενότητες. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, και αυτό ζητάμε εδώ σαν άνδρος, να μπορέσετε να βάλετε κάποια πράγματα που μας αφορούν και θέλουμε να κάνουμε προτάσεις. Σε συνέχεια λοιπόν των προτάσεων θέλω να πω το εξής, ότι τον Απρίλιο όταν μας στείλατε μία επιστολή για να απαντήσουμε σε κάποιο ερωτηματολόγιο το οποίο είχε καθυστερήσει ο Δήμος να το απαντήσει, είχατε βέβαια εσείς ολοκληρώσει το στάδιο Α1, πιστεύω ότι λάβατε υπόψη σας τα... Κύριε Ματσόλα, δεν έχει σημασία. Εσείς και πριν από εσάς εγκαημένη μικρή ανάπη απάντησε, κανένας άλλος. Εντάξει, οπότε είμαστε... Να δείτε δηλαδή ότι... και με αυτή τη... Άρα και σήμερα είμαστε πρωτοπόροι με την... Σωστά, είσαστε πρωτοπόροι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω ορισμένα πράγματα σε εκείνα που έχουν περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κάποια πράγματα είτε δεν τα ξέραμε, είτε προέκυψαν μετά, είτε... γιατί έγινε και πολύ γρήγορα, γιατί μας είχατε βάλει μια προθεσμία και θεωρούσαμε ευθύνη να απαντήσουμε. Καταρχήν πιστεύω ότι σε όλη την Άδρα... Την κρατούν οι κύριος και η κυρία από εκεί πέρα. Ναι, σε όλη την Άδρα πρέπει να γίνουν μελέτες αντιπλημμυρικών έργων και διευθετήσεως οβρίων υδάτων και εκτός σχεδίου και εντός, το οποίο θα βοηθήσουν, γιατί φάνηκε και με τις τελευταίες καταιγίδες, οι οποίες ήταν πολύ έντονες στο τέλος Σεπτεμβρίου, ότι υπάρχει μια τέτοια ανάγκη, γιατί έχουν γίνει και από διάφορους κάποιες διευθετήσεις, είτε παράνομες είτε περίεργες, και οδηγούν σε μεγάλα προβλήματα. Άρα θέλουμε να εντάξουμε μελέτες και προφανώς και κάποια έργα. Αυτό δε κάποια στιγμή, επειδή έχουμε πάρα πολλά νερά και πραγματικά θλίβομαι όταν το καλοκαίρι βλέπω νερά, ας πούμε, το βράδυ να φεύγουν, να χάνονται, δηλαδή ούτε καν τα ποτίζουν. Θα πρέπει να συνδυαστεί και με το έργο των λιμνοδεξαμενών, το οποίο έχει κάνει ο κύριος Πισίας. Και αυτό θα θέλαμε να το εντάξουμε, γιατί δεν το γνωρίζαμε. Να συμπληρώσω, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, ήταν καλεσμένος, αλλά θα κάνει συνάντηση με εσάς και θα στείλει και τις προτάσεις. Νομίζω ότι αφορά και συνολικά την περιφέρεια, με το Γιώργιο Θεσσαλονίκη. Ένα άλλο θέμα είναι το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ασχοληθεί ο Δήμαρχος και θα σας πει αναλυτικά, γιατί το έχει ψάξει το θέμα. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς, γιατί βλέπω πολλούς χάρτες ότι πρέπει να φτιάξετε τις μελέτες σας κλπ. Εάν θα ασχοληθείτε με τις άδειες ή αυτές που έχουν αιτηθεί ή αυτές που έχουν πάρθει σχετικά με τα αεολικά πάρκα, γιατί σε κάποιους χάρτες έτσι που υπέπεσαν στην αντίληψή μου, είδα ότι όλοι οι άνδρες κάτι γίνεται, ας πούμε, παντού, έχουν καλύψει τα πάντα. Και πώς αυτό θα το συνδυάσετε με τις μελέτες σας. Επίσης, ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει τους μηχανικούς, γιατί είναι πάρα πολύ εδώ, πιστεύω ότι πρέπει να οριοθετηθούν οι οικισμοί, και το έχουμε βάλει αυτό βέβαια, που δεν έχουν όρια, σε συνδυασμό με κάποια μικροεπέκταση οικισμών, οι οποίες έχουν γίνει εν της πράγμαση, δηλαδή να δούμε τι έχει γίνει εκεί, και αν κάποιοι οικισμοί έχουν ξεχυλώσει πάρα πολύ, να το δούμε και αυτό, αλλά όχι να κάνουμε νέες επεκτάσεις. Και τέλος, έχω και μια άλλη απορία. Η Άνδρος βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία των νησιών, όπου υπάρχει Ιππάρος, ενώ στην τρίτη κατηγορία υπάρχει Νάξος. Λίγο Ιππάρος με την Νάξο, σε σχέση με το τι είμαστε εμείς οι Άνδρος, λίγο με μπερδεύει, αν αυτό... Τώρα ρώτησα πολλά, αλλά... Το θέμα της Νάξου είναι λόγω μεγέθους και πληθυσμού και... Λόγω πληθυσμού κυρίως, γιατί μεγέθους είναι αντίστοιχη. Η Νάξος, μεγαλύτερη. Ελαφρά μεγαλύτερη, σε έκταση. Και λόγω θέσης κιόλας γεωγραφικής μπορεί να κάνει playmaker ρόλο. Δηλαδή πιστεύετε ότι είναι κεντροβαρική, δηλαδή. Για εκείνη την περίπτωση. Όχι, απλώς είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πάρο, η οποία θεωρώ ότι έχει τεράστια ανάπτυξη. Ας πούμε, τουλάχιστον στον τομέα που είναι αρμοδιότητός μου, δηλαδή οικοδομικό, ας πούμε. Γιατί είχα πάει φέτος και βλέπουν ότι αυτοί συνεχίζουν να χτίζουν. Ενώ εδώ δεν χτίζεται τίποτα. Προσπαθούν να φτάσουν στην Μύκονο. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο εμείς δεν το αποδεχόμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτοί προσδιορίζουν το μέλλον και παίρνουν αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω να μου πείτε αυτό με τους χάρτες με τα αιωλικά. Τα άλλα απλώς σας τα είπα για να τα λάβετε την υπόψη σας. Το αίτημα να μπουν 120 ανεμογεννήτριες πάνω στο Ματρόνισο, αυτό δεν μάθουμε για εμάς, συμφωνούς καθόλου. Α, ωραία, πολύ ωραία, εντάξει. Λέω τώρα για πάνω, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι σχήμα λόγου. Αν υπάρχουν κεραίες ραδιοφωνίας, θα έπρεπε να χωροθετηθούν. Και αν χρειάζεται δηλαδή να μπει αυτό μέσα, και κεραία όπως μπήκε στην Άδωρο στην Αγία Μαρίνα, η οποία προφανώς δεν καλύπτει την Άδωρο. Ναι. Και υπάρχει τέτοια ανάγκη από τους κατοίκους πολύ μεγάλη. Το θέμα των ελλείψεων είναι πάρα πολύ σημαντικό και καταλαβαίνω ότι είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, κυρίως στη Δωδεκάνησο, διότι εκεί μόλις φτάσεις με το αεροπλάνο έρχεται ο λειτουργικό σύνολο στο κινητό σου. Μάλλον από τότε που γεννήθηκα τα κούτα. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ. Είναι για να μπορείτε να παρακολουθείτε τις σειρές. Τα έργα υποδομής είναι χρήσιμα, πάνω σε αυτά θα στηριχθούν κάποιες δράσεις. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε λίγο ρεαλιστές, γιατί αυτό που πρέπει το καινούριο χωροταξικό να λάβει είναι αυτό που ζούμε, δηλαδή περιόδους κρίσης. Δεν τις είχε προβλέψει και δεν τις είχε αντιμετωπίσει. Επειδή καταλαβαίνω ότι κουβεντιάζουμε το χωροταξικό της Άμμου, που δεν έχει γίνει και το χωροταξικό της Τίνου έχει γίνει, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να πούμε εμείς οι Τινιακοί τις εμπειρίες μας από το χωροταξικό και να δώσω μια τροφή στη συζήτηση. Νομίζω γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη για αυτό το πράγμα, για την επέμβαση. Έτσι. Λέω λοιπόν το εξής. Γιατί στην Τίνου, πρακτικά, για τη ζωή. Ζώνες και στην κουβέντα. Θα πούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματά μας που έχουμε. Εμείς παραδείγματος χάρη παίρνουν τροφή από τον κύριο που είπε για τους οικισμούς. Έχουμε τρεις πολύ βαθούς οικισμούς στην Τίνο, τον Άγιο Σώστος, τον Σκελατά και το Πόρτο. Yeah. Κάποια στιγμή αυτοί οι οικισμοί, τρεις οικισμοί, επί τρεις, συνενώθηκαν, έπεσαν τα όρια για διαφόρους λόγους, να μην λέμε πολλά πολλά. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω εντελώς τυχαία, βγήκαν οι ζώνες το 2003, άρα λοιπόν αρχίζουν και πέφτουν τα όρια, κάποια από το Υπουργείο μειώνουν τα όρια των οικισμών και αυτές οι ζώνες οικιστικού ελέγχου πηγαίνουν και μπαίνουν μέσα στους οικισμούς. Και το χειρότερο από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ζητάνε και ανάκληση υποδομικών αδειών, νομίμων αδειών, δηλαδή να γίνει νόμιμα ανάκληση νομίμων αδειών που είναι παράνομα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Άρα λοιπόν πρέπει, υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ, αν μπορεί να δημιουργηθεί και εδώ. Βέβαια το 2010 υπήρχε και ανάκληση οικονομικών αδειών. Α το πούμε έτσι, βγήκε και κάποιο και είπε: ανάκληση οικονομικών αδειών μέχρι να ορεθμίσουν τα ρέματα που δεν υπάρχουν στην περιοχή. Δεν υπάρχουν στην περιοχή, για ποιο λόγο να το ορεθμίσουν. Δεν υπάρχουν περιοχές με ρέματα, τα έχουμε κλείσει, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Όχι, λέω ότι δεν υπάρχουν ρέματα στην περιοχή. Δεν είναι μόνο για ορεθμισμένα ημί. Δεύτερη, γίνονται οι ζωέ. Υπάρχουν κάποιοι οικισμοί που δεν έχουν ρέματα. Τι καθεστώς ισχύει για αυτούς τους οικισμούς. Παραδείγματος χάρη, εγώ στον Άγιο Σώτη στο Μουντάνο σε ένα χωριό, κάνω τοπογραφικό και δεν ξέρω τι όρους δόμησης να βάλω. Βάζουμε τους όρους δόμησης στη ζωή, το 160. Δεν βάζουμε ότι είναι οικισμός. Δεν μπορεί να βγει άδεια σε αυτούς τους οικισμούς. Έτσι. Ένα τρίτο. Έχετε βάλει τους ανθρώπους, τους κακομύρδες, ας το πούμε, εμείς την Τίνο, να κάνουμε τι. Για να βγάλουμε άδεια κατοικίας, να έχουμε απόδειξη δρόμου ότι είναι πριν το 2003. Πριν το 23, λέμε. Και πρέπει να κάνουμε, δεν ξέρω, εγώ παλιά πηγαίναμε στο υποθετικό φυλάκιο, βρίσκαμε συμβόλαια, είχαμε μια βεβαίωση από τον υποθετικό φύλακα. Τώρα μας ζητάνε, υπήρχε βέβαια και αυτό, μας ζητάνε θέση. Είναι δυνατόν να μην μπορεί το χωροταξικό να κάνει ένα καλβά στους δρόμους που είναι και να ζητά από τον ιδιότητα. Εγώ θέλω να κάνω μια άδεια, θέλω να κάνω κάτι, έτσι που κάνω. Και να τρέχει, ας το πούμε, ο άνθρωπος για αυτά τα πράγματα. Με κοντρά λεφτά. Στο χωροταξικό της Τίνου. Δεν υπάρχει παιδιά εκτός, δεν μπορούμε να κάνουμε σταθμό καυσίμου. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε στους κεντρικούς δρόμους. Πουθενά. Πρέπει να το προβλέψετε και εδώ αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εμείς για να κάνουμε χιτά, πώς το λένε τώρα, δεν ξέρω, στην Τίνο, προβλεπόταν πουθενά. Και καλά είναι, το άκουσα ότι πρέπει να προβλεφθεί και πρέπει να κάνει κάποιο συγκεκριμένο. Πρέπει να χωροθετηθεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ψάχνουμε εκ των υστέρων. Έτσι και γίνει χωροταξικό, χιτά δεν έχει. Τελείωσε. Δηλαδή είναι εμπειρία της Τίνου. Και εκείνο που με πονάει, ρε παιδιά, πάρα πολύ εμένα. Εγώ ήμουν από τότε που ξεκίνησα, ας πούμε, αυτή την ιστορία με το οικιστικό. Εγώ είχα προτείνει τότε ρομαντικά, είχα προτείνει στο εκτός σχεδίου να χτίζονται παντού, όχι τέσσερα κρεβατά.
τη σόγια πέτρινα σπίτι. Μην με βάζετε να κάνω διόροφο με υπόγειο στο κουρί. Θα βγει τα κούρη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει. Έτσι. Και δεν φταίω εγώ. Και εκείνο που με πονάει ακόμα περισσότερο είναι ποιο. Έχω 4 στρέμματα στο επιτόριο. Να πάω να βάλω το σπίτι στη μέση μέσα. 15 μέτρα γύρω-γύρω. Και όχι μόνο αυτό, για να κερδίζω παραπάνω τετραγωνικά, να καταστρέψω το κελάκι που είναι δίπλα. Αυτά είναι γενικές γραμμές που λέω, για να έχετε. Αν θέλετε, μπορούμε εμείς από την Δίνο να έρθουμε κάποια στιγμή που έχουμε αυτή την εμπειρία και να σας πούμε 5 πραγματάκια γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω και τίποτα άλλο. Συγγνώμη που σε σταμάτησα, αλλά νομίζω ότι έδωσα κάποια τροφή στην κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια από αυτά ξεφεύγουν από την κλίμακα, δηλαδή τα θέματα των όρων δόμησης και της, με το, τα θέματα του ύψους, των υλικών, όλα αυτά ξεφεύγουν από την κλίμακα του περιφερειακού χωροταξικού. Δηλαδή, αντιμετωπίζοντας το επίπεδο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τώρα δεν ξέρω αν γίνεται βέβαια για την Τίνο, για την Άνδρο, αλλά θα το μάθουμε τώρα. Κάποια από αυτές τις μελέτες που είχε προκηρύξει το ΙΠΕΚΑ για τους κανόνες δόμησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως κάποια τέτοια ζητήματα που ξεφεύγουν από την κλίμακα αυτού του στρατηγικού σχεδίου. Να πω κάτι άλλο. Σε σχέση με τις χωροθετήσεις, το παλιό χωροταξικό ουσιαστικά βρέθηκε την ώρα της θεσμοθέτησης, περίπου δηλαδή και κοντά στο 2003, λίγο πριν, να συμβαδίζει με το τότε περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Επομένως, ενσωματώθηκε αυτό, όπως και στα θέματα της υγείας και της πρόνοιας, ήταν υποχρεωμένο να ακολουθήσει το σχεδιασμό του Υπουργείου Πρόνοιας. Και άρα η κατανομή των μονάδων, αν θέτα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία κτλ., ακόμη και σαν ονομασία και αντιστοίχηση με τις υπηρεσίες που παρέχουν, ουσιαστικά υποχρεώθηκε να δεχθεί, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις και από την πλευρά του Υπουργείου τότε και των επιβλεπόντων και της ηγεσίας, αυτό το σχεδιασμό. Και θέλω να πω ότι σε κάποιες πολύ ειδικές υποδομές, γιατί εμείς μπορούμε να πούμε σαν διαπίστωση ότι λείπουν κάποιες δομές υγείας ή δεν έχει λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων, άρα χρειάζονται 1, 2, 3 πράγματα. Όμως δεν μπορούμε να το χωροθετήσουμε, παρά μόνο αν υπάρχει αυτή η ειδική μελέτη που θα πει ότι εφόσον έχει κλείσει διαβούλευση, για παράδειγμα, για τα απορρίμματα, τελικά ο ΦΥΤΑ, ο ΧΥΤΗ, ο σταθμός μεταφόρτωσης ή οτιδήποτε είναι αυτό, βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το νησί. Το ίδιο ισχύει και με τους σταθμούς καυσίμου, δηλαδή είναι άλλο να πει κανείς, μπορούμε να το συμπεριλάβουμε και στο πρόγραμμα δράσης και εφαρμογής ουσιαστικά του περιφερειακού να καταγραφεί σαν ανάγκη εκπόνησης μιας μελέτης η οποία θα προσδιορίζει τη χωροθέτηση των υποδομών ανεφοδιασμού, είτε αυτές είναι δεξαμενές, είτε είναι, όχι βέβαια τα βενζινάδικα, τα πρατήρια αυτά καθ' αυτά, γιατί πάλι δεν είναι της κλίμακας του χωροταξικού, αλλά τουλάχιστον της μεγάλης υποδομής που εξυπηρετεί το νησί. Όσον αφορά τα όρια των οικισμών, πάλι μπορούμε να μείνουμε στο επίπεδο του χωροταξικού σε κάποιες γενικές κατευθύνσεις, δηλαδή το θέμα της μείωσης, εάν αυτό προκύπτει σαν ανάγκη από εσάς που θα συμμετέχετε στην ομάδα των ορίων των οικισμών, μπορεί να τεθεί ως κατεύθυνση. Όμως, να πω ενδεχομένως οριακά να πει κανείς, αν έχετε συναποφασίσει ότι υπάρχουν οι εξής 5-10 οικισμοί που πρέπει να μειωθούν τα όρια τους, ακόμη και να ονοματιστούν. Αλλά διαφορετικά δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε εμείς ότι χρειάζεται. Να μειωθούν τα όρια. Και σε κάποιους είναι καλό, το ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δεν έχουν. Το να οριοθετηθούν, ναι, μπορούμε να το βάλουμε σε κατεύθυνση, ναι, γιατί είναι πολύ σαφές ότι αυτοί που δεν έχουν όριο να οριοθετηθούν. Και μπορούμε να πούμε και κύριο και με κάποιες προϋποθέσεις, βέβαια. Αλλά σε αυτούς που ενδεχομένως και εμείς θα ξέραμε από εμπειρία, γιατί έχουμε δει το χώρο, ότι θα έπρεπε, καλό θα ήταν να μειωθούν κάποια όρια, προφανώς δεν μπορούμε να το πούμε παρά μόνο εάν από αυτή την ομάδα που θα συσταθεί και που θα είναι δική σας η απόφαση, προκύψει μία κοινή άποψη και συνισταμένη και πει το ότι αυτοί είναι οι 2, οι 5, οι 15 οικισμοί που πρέπει να μειωθεί το όριό τους. Όσον αφορά τη ΖΟΕ,
και το θέμα των επικαλύψεων με τα τμήματα εντός οικισμών. Αυτό δεν αφορά μόνο την Τίνο, δυστυχώς το έχουμε δει σε πολλές περιοχές και στο Ιόνιο και στην Ηπειρωτική χώρα, επειδή οι διάφορες μελέτες γίνονται σε διάφορες εποχές, που οι χάρτες οι διαθέσιμοι είναι διαφορετικής ποιότητας και ακρίβειας. Οι κλίμακες που δουλεύουμε είναι διαφορετικές, δηλαδή το χωροταξικό δουλεύεται στην άνθρωση 25.000, οι ΖΟΕ δουλεύτηκαν σε 1 προς 10.000. Τα γενικά πολεοδομικά σε μια άλλη κλίμακα είναι λογικό και χρησιμοποιεί η κάθε μελέτη διαφορετικά υπόβαθρα. Κάποια είναι πινακίδες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, αλλά ήταν αργότερα ήρθαν δορυφορικές εικόνες, του ΟΚΧΕ υπόβαθρα κτλ. Είναι λογικό ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και επειδή όλο αυτό το ηλεκτρονικό, εν πάση περιπτώσει, σύστημα σε κάθε εποχή δεν είναι εύκολο να ουσιαστικά να διορθωθεί και να προσαρμοστεί, διότι βγαίνουν αποφάσεις, διατάγματα, σε ΦΕΚ. Προφανώς όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής, βρίσκεις κάθε φορά προβλήματα. Δηλαδή στην Τρίπολη, να σας πω, που δεν είναι ούτε ένα νησί μικρότερο, η ζώνη προστασίας του Μενάλου, την ειδική περιβαλλοντική, πέφτει στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης. Φτάνει, επεκτείνεται στην κεντρική πλατεία. Δηλαδή είναι κάτι όμως εκεί οφείλει να υπάρχει κατάλληλη ελαστικότητα, ώστε κανείς να δει με μια λογική ότι εφόσον πρόκειται για μια ζώνη προστασίας, είτε αυτή είναι ένας υγροβιότοπος, είτε είναι ένας ορεινός όγκος, είτε οτιδήποτε, δεν μπορεί προφανώς να επεκτείνεται στο κέντρο ενός οικισμού και επομένως η τροποποίηση είναι κάτι αυτονόητο και δεδομένο και δεν θα χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία για να γίνουν αυτές οι συναλλαγές. Ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει σταδιακά και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και η διοίκηση αλλά και η ηγεσία του Υπουργείου έχει τη διάθεση να κάνει κάποιες τέτοιες διορθωτικές ενέργειες. Ο κύριος Ρόμος και η κυρία Παπαδόπουλο ξέρουν πολύ καλύτερα, αλλά αυτό διαισθανόμαστε εμείς σαν μελετητές από διάφορα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς τους κοινοποιούμε. Το χωροταξικό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα έλεγα ότι πρέπει να σήμερα, αυτές τους επόμενους μήνες, να το λύσουμε και να το λύσουμε οριστικά για να μην καταλήξει, όπως είπαν κάποιοι προηγουμένως, σε μια απλή έκθεση ιδεών. Εμείς τον Απρίλιο, σαν Δήμος, μόλις πήραμε το έγγραφο, προσπαθήσαμε να δώσουμε σε αυτά τα πολύ στενά χρονικά πλαίσια που είχαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με αυτή 20 μέρες, 25 μέρες. Κάναμε ένα βασικό σχεδιασμό, σας το στείλαμε. Η Άμβρος, όπως και όλα τα νησιά, έχει ιδιαιτερότητες. Το κάθε νησί είναι μια αυτοδύναμη μονάδα και χρειάζεται μια πραγματικά η νησιωτικότητα μάλλον πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά σαν έννοια στο κρατικό σχεδιασμό. Η Άνδρος επιπλέον θα έλεγα ότι έχει ακόμα μερικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με κάποια άλλα νησιά. Είναι ένα νησί το οποίο χρειάζεται μία ισόρροπη ανάπτυξη σε τουλάχιστον 4 διαφορετικά σημεία του νησιού. Είναι ένα πολύ μεγάλο νησί. Και γεωγραφικά, και σε έκταση δηλαδή, αλλά και μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Παραδείγματος χάρη, χρειάζεται 4 σωστά λιμάνια, 4 βιολογικούς καθαρισμούς. Χρειαζόμαστε χιτή, το οποίο το προχωράμε αυτό, και άλλα πολλά τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν έτσι ώστε να υπάρξει αυτό που προηγουμένως επιβάλλεται για μας, μια ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί, σε αυτά τα διαφορετικά σημεία. Ο κύριος Μανσόρας με κάλυψε πάρα πολλά πράγματα. Ακούστηκε και το αεροδρόμιο, το οποίο ίσως κάποιοι να το θεωρήσουν υπερβολή, αλλά ένα αεροδρόμιο σε ένα τόπο είναι πόλος ανάπτυξης για τον τουρισμό τουλάχιστον, αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη του νησιού. Δεν υπάρχει. Είχε γίνει παλιά μια προσπάθεια για αεροδρόμιο στο νησί. Δεν υπάρχει αυτή η άρνηση από πλευράς κρατικής ότι είναι δίπλα το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλος, άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αεροδρόμιο. Αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον από όσο έχω μάθει μέχρι τώρα. Εμπορικό λιμάνι στο νησί το έχουμε ανάγκη, διότι δεν είναι δυνατόν να αδειάζουν τα τσιμέντα, όλα οι πέτρες στο λιμάνι του Γαβρίου, με όλα τα συνεπακόλουθα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι για να βοηθήσω τη συζήτηση, γιατί όλοι θα πούμε κάτι εδώ πέρα το οποίο είναι και σωστό, μήπως να ακούσουμε από εσάς
τα βασικά πράγματα που έχετε κάνει μέχρι τώρα, έτσι ώστε να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό με επιπλέον προτάσεις ή διευκρινήσεις ή διορθώσεις σε κάποια που θα ακούσουμε. Ήλπιζα ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το θέμα του πορτρέτου της Άνδρου θα τα έχετε δει αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα να κάνουμε αυτή την περί Άνδρου και μετά να περιμένουμε, θα φάμε όλο το χρόνο, δεν θα μπορέσουμε να... Είπατε πολύ σωστά, υπάρχει το θέμα των μεταφορών και μιλήσατε και για τον αέρα και για τις θαλάσσιες μεταφορές, έτσι. Το θέμα των τεχνικών υποδομών και ο κύριος Μαντσόλας μάλιστα με ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει η κλιματική αλλαγή τώρα, θα συνεχίσει και ίσως να επιδεινωθούν τα φαινόμενα αυτά, έχει ιδιαίτερη σημασία συγκεκριμένα έργα. Τώρα στο θέμα της εκπαίδευσης, τις δραστηριότητες τώρα τις οικονομικές, τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένος ο πρωτογενής τομέας, τη σχέση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας με λιθοτομίας και πάμε στο θαλάσσιο χώρο μετά για ιχθυοκαλλιέργειες και για παιδεία αλίγευσης. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Οι πολιτικοί μας συνήθως εξέφραζαν την άποψη ότι η μείωση του γεωργικού του χώρου δεν έχει τόση μεγάλη σημασία στα νησιά, δεδομένου ότι τα νησιά πάνε καλύτερα με την δραστηριότητα της δραστηριότητας γύρω από τον τουρισμό. Λοιπόν, αυτά είναι μια πάρα πολύ παλιά άποψη, την οποία την έχουν καταλήψει όλοι αυτοί, τουλάχιστον στο εξωτερικό που ασχολούνται με τον τουρισμό και σε ιδιαίτερες θέσεις όπως είναι αυτές της Μεσογείου κτλ. Όπου φέρνουν σε άμεση σχέση την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και την απευθεία της ροή των προϊόντων του γεωργικού τομέα στις τουριστικές δραστηριότητες του νησιού. Αυτό και μόνο αυτή η σύνδεση και μόνο αν είναι επιτυχημένη και δεν δημιουργεί προβλήματα ελλείψεων κτλ. Έχει μια πολλαπλασιαστικότητα φοβερή στο τέλος της συμβάσης. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Γιατί αυτό επίσης σημαίνει κάποια πράγματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τη γεωργική γη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ελληνικά παιδεία. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και να γίνει συνείδηση και στον κόσμο. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται. Αν έχουμε την αυτή του να βάλουμε χέρι και στα τέσσερα στρέμματα και στα οκτώ στρέμματα κτλ. Για να αρχίσουμε να χτίζουμε βίλες οι οποίες θα κατοικούνται για ένα μήνα το χρόνο έτσι, και τον υπόλοιπο και θα τα φέρουν και τα περισσότερα από εκεί που έρχονται αυτά τα οποία καταναλώνουν. Νομίζω ότι και οικονομικά αυτό το πράγμα δεν έχει πολύ μεγάλη απόδοση. Έτσι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πραγματικά και βλέπουμε ότι υπάρχει σταδιακά με μαγιά είναι κάποιες επίσης καινούργιες δραστηριότητες για τον τουρισμό, όπως είναι ο καταδυτικός τουρισμός, τα καταδυτικά πάρκα. Τα Δωδεκάνησα ήδη έχουν κάνει μια προεργασία, βέβαια με εξαίρεση την Κάλυμνο που προχωρεί. Ναι, η Δωδεκάνησος είχε ξεκινήσει από το 1956, αν θυμάμαι καλά, μια πρώτη προεργασία σε σχέση με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού σε επίπεδο νομού τότε. Η Κάλυμνος βεβαίως είναι αρκετά μπροστά. Νομίζουμε ότι δεδομένου ότι η Άνδρος έχει ήδη κάποια κέντρα καταδυτικά, δηλαδή θα μπορούσε να αποτελέσει ίσως ένα πόλο σε συνδυασμό με άλλα νησιά, έτσι, κέντρο καταδυτικού τουρισμού. Κάποιες τέτοιες ιδέες, επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς για μορφές τουρισμού, άλλες οικονομικές δραστηριότητες, θέματα επίσης τα οποία έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν τα κτηροκομεία, υπάρχουν ηλιοτριβία. Χρειαζόμαστε κάποιους περισσότερο οργανωμένους χώρους οι οποίοι να καλύψουν, για παράδειγμα, και την δραστηριότητα που αφορά επισκευές, που αφορά την υποστήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας, που μπορεί να είναι το χονδρεμπόριο, δηλαδή, γιατί
προφανώς χωροθετούνται με κριτήρια και βάση την νομοθεσία που επισκύει σήμερα, όμως μάλλον θα ήταν περιστολικό να έχουμε κάποιους μικρούς οργανωμένους χώρους στις παρυφές των οικισμών βεβαίως, σε κάποια μικροσυγκέντρωση, ώστε να αρχίσει κανείς να λειτουργεί, να απαλλάσσει τα οικιστικά του κέντρα από έστω και μικρό κλήσεις και αυτή όλη η ανάπτυξη να γίνεται με κάποιους καλύτερους όρους και ως προς τη διαχείριση με τον αποκλήσιο, αλλά και ως προς την αισθητική του χώρου, την κατάληψη από άλλες δραστηριότητες. Τα θέματα επίσης, αυτά τα οποία πραγματικά θα συγκρατούσαν τον πληθυσμό. Όντως υπάρχει μια μείωση του πληθυσμού τουλάχιστον για την Άβρο. Αντίστοιχα, αυτό αφορούν βέβαια και τα δύο νησιά και την Τίνο και προφανώς και τους υπόλοιπους. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θεωρείτε πάρα πολύ κρίσιμα και πρέπει να επιληθούν και να διασφαλιστούν οι υποδομές ώστε αυτό το ρεύμα να αναστραφεί. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μερική επιστροφή κάποιων, αλλά αυτή δεν αντισταθμίζεται ακριβώς, δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται. Μια παρένθεση όμως για το συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ο πληθυσμός από όλα τα μέρη της Ελλάδας φεύγει και πάει κάπου αλλού αυτή τη στιγμή λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα είναι δύσκολο να δούμε τις ιδιαιτερότητες γιατί από την Άνδρο, ας πούμε, γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι είναι μέρος του ευρύτερου φαινομένου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που είναι αποκλειστικά δικό της χαρακτηριστικό. Από ό,τι κατάλαβα, έχει γίνει μια μελέτη για την Άνδρο και για την Τίνο, για το χωροταξικό σχεδιασμό και έχω μια απορία σαν δημότης. Μένω λίγο πιο κάτω και θέλω να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας, παρένθεση, κατάλαβα ότι στην περιοχή που ζω θα χωροθετήσετε, ας το πούμε, έναν οικισμό ή θα μελετηθεί να γίνει μια μονάδα, αν κατάλαβα, τουριστική μονάδα, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, από το 2002, μία περιοχή 10.000 στρεμάτων έχει χαρακτηριστεί δημόσια μετά από απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομικών του κυρίου Φωτιάδη και μετά από εισήγηση, να το διαβάσω γιατί δεν θυμάμαι καλά, του Μνομοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Χτημάτων. Τα κατέγραψε αυτά τα 10.000 περίπου στρέμματα ως δημόσια περιουσία. Αν η απορία μου είναι, σε αυτά τα 10.000 στρέμματα περίπου που είναι από το 2002 δεσμευμένα, παρόλα αυτά εμείς οι κάτοικοι πληρώνουμε τους φόρους μας, μας δίνει άδεια το κράτος κλπ. Εάν κατάλαβα καλά το Υπουργείο και εσείς σαν μελετητικό γραφείο, τι θα κάνετε για αυτή την περιοχή? Δηλαδή σε αυτή την περιοχή θα μπορεί ένας επαγγελματίας να κάνει κάτι ή ο Δήμος να κάνει κάτι? Δεν μιλάμε για συγκεκριμένες συνταγμένες, δεν μιλάμε για συγκεκριμένες χωροθετήσεις. Θα προκύψει χωρική ενότητα για τον πρωτογενή τομέα για την κτηνοτροφία, η οποία θα λέει ότι αυτή είναι η ευρύτερη περιοχή. Δεν σημαίνει ότι εδώ θα μπορέσουμε να κάνουμε, να πούμε ποιοι είναι οι βοσκότοποι ή ποια ακριβώς περιοχή θα είναι για τις στάνες. Επίσης, θα προκύψουν κάποιες ευρύτερες χωρικές ενότητες τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού, παραθαλάσσιου τουρισμού κτλ. Αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι εδώ θα έρθει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Σημαίνει ότι είναι προτιμητέα αυτή η χρήση. Μέχρι εκεί φτάνει το χωροταξικό. Δεν φτάνει σε επίπεδο συντεταγμένων, δεν φτάνει σε επίπεδο τοπογραφικού διαγράμματος. Δεν διακρίνεται η ιδιοκτησία κανενός στο χωροταξικό σχέδιο. Επίσης, κυρία Γρηγορά, επειδή αυτό το θέμα που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να αφορά και πολλά άλλα νησιά. Είχα πάρει τηλέφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην Ελληνική Υπηρεσία στη ΣΥΡΟ και μου είχε πει ο Τίνος Κουπίδης, μηχανικός, ότι είναι ένα θέμα που έχει μείνει στάσιμο, ότι μόνο με πολιτική απόφαση θα λυθεί. Έτσι. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Ο μέγας γνώστης όλης υπόθεσης είναι ο κύριος Κυριάκος Θωμάς, που τότε έκανε τα πάντα για να βοηθήσει να λυθεί αυτό το θέμα. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούμε να τρέξουμε χωρίς καν να ξέρουμε να περπατάμε. Καλούμαστε να εκφέρουμε γνώμη, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα προς το Υπουργείο,
ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα μεταξύ μας. Και καλό είναι έστω και την ίστατη ώρα να κάνουμε λίγο αυτοκριτική. Και σαν πολίτες, και σαν τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου, δευτέρου βαθμού, όλοι. Θα έπρεπε, αφού είναι κάτι που τρέχει, να έχουμε προχωρήσει, να έχουμε καταλήξει σε κάποια πράγματα. Όλοι. Τι θέλουμε για το νησί, πώς βλέπουμε το μέλλον. Γινόμαστε ένα νησί γερόντων. Πώς θα κρατήσουμε τους 17άριδες. Τι δραστηριότητες θα αναπτύξουμε. Θέλουμε τουρισμό. Τι τουρισμό. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με τον πρωτογενή τομέα. Ή θα συνεχίσουν οι αγρότες να γίνονται βορρά στα κοράκια, στους χασάπιδες που έρχονται τελευταία ώρα και τους παίρνουν τα ζώα. Αυτό το πράγμα, το προϊόν που βγάζουμε, είτε είναι μέλι, είτε είναι αγροτικά προϊόντα, που κατά κοινή ομολογία είναι πολύ καλής ποιότητας. Θα συνεχίζουμε να ανταγωνιζόμαστε το βουλγάρικο κρέας. Ή θα το πιστοποιήσουμε, θα κάνουμε ένα ανώτερο προϊόν και θα μπορέσουμε να το προωθήσουμε σε μια αγορά. Ζηλεύω την Άξο γιατί μπορεί και προωθεί τα προϊόντα της στην Αθήνα. Πολύ μακρύτερα από ότι είναι η Άνδρος στην Αθήνα. Ζηλεύω πολλούς από άλλα νησιά που έχουν καθίσει, έχουν σκεφτεί πώς θα πορευτούν στο μέλλον, τα επόμενα 20-30 χρόνια. Εμείς δεν το έχουμε κάνει. Και εδώ αν θέλετε είναι και ένα μεγάλο στοίχημα και για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στοίχημα, είναι ευκαιρία, είναι υποχρέωση για και για τους συλλόγους και για τους φορείς, για όλους μας. Για όσους θέλουμε να δούμε αυτό το νησί να προχωράει. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να περπατάμε, να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε. Θα συνεχίσουμε να βάζουμε φωτιές στα βουνά, να καίμε, να αλλάζουμε το μικροκλίμα, το περιβάλλον της Άνδρου, προκειμένου κάποιοι λίγοι να έχουν χιλιάδες ζώα. Θα ήθελα να έβλεπα περισσότερους εκπροσώπους και άλλων φορέων και παραγωγικών. Είναι πολύ μηχανικοί εδώ. Πολύ καλό, γιατί το νησί έχει μια τεράστια, είχε τουλάχιστον μια τεράστια οικιστική ανάπτυξη. Αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή να δούμε, τελικά θα χτίσουμε όλο το νησί. Θα κρατήσουμε κάποια περιοχή παρθένα εντός εισαγωγικών, όπου αυτή θα μας αποδώσει. Θέλουμε ανεμογεννήτριες, δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες, ναι, όλα αυτά πρέπει όμως να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Δεν μπορεί να ερχόμαστε τελευταία ώρα και να κοιτάμε εδώ και να περιμένουμε τι θα μας πούνε και μέσα στον επόμενο μήνα, δύο μήνες, να τρέξουμε, να τα κάνουμε γρήγορα. Πρέπει να ζυμωθούνε. Όλα αυτά πρέπει να βγουν από τον κόσμο. Πρέπει να μιλήσουμε σε κάθε χωριό, να δούμε τι θέλει τελικά ο κόσμος. Πώς μπορούμε να τον εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Να του δώσουμε προοπτικές. Δεν αντιλαμβάνονται όλοι, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας, κάποια αυτονόητα εις μερικές φορές. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με το να μας αποδώσει. Θα φέρω παράδειγμα το πρόγραμμα LIFE, το οποίο ξεκίνησε με την προηγούμενη δημοτική αρχή, συνεχίζεται τώρα, λιδωρήθηκε, κατηγορήθηκε, καλός, κακός, το χρησιμοποιήσαμε όπως έπρεπε. Εγώ θα σας πω ότι κάποιοι φάγανε, κάνανε, αδάνε. Εμείς, ως πολίτες της Άνδρου, πιέσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το κάνουμε εργαλείο στα χέρια μας. Και το φέρνω ως παράδειγμα. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε να απευθυνθώ και σε εσάς, μιλήσατε για νέες μορφές τουρισμού, τουλάχιστον στο κομμάτι που με αφορά και που το γνωρίζω καλά. Το νησί έχει και μια πολύ μεγάλη θαλάσσια ζώνη ειδικής προστασίας. Ίσως τη μεγαλύτερη από όλες τις Κυκλάδες. Και στη θέση που, στο βαθμό που γνωρίζω, αυτή θα επεκταθεί, τουλάχιστον στο ανατολικό κομμάτι, πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Από την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει, το να προστατέψουμε τέτοιες περιοχές είναι σίγουρα ανάπτυξη. Ανάπτυξη όχι μόνο για τους αλιείς, όπου είναι, αν θέλετε, ένας κλάδος που φθήνει. Ξεκινάει από φέτος ο αλιευτικός τουρισμός, μας δίνεται η δυνατότητα να παίρνουμε τουρίστες. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν σε σχέση με τους Ισπανούς ή τους Γάλλους ή τους Ιταλούς, οι οποίοι τους πάνε σε περιοχές που πραγματικά είναι αποδοτικές, που πραγματικά οι τουρίστες βλέπουν ψάρια, αλλιεύουν με καλά αποτελέσματα, περισσότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με εμάς. Οπότε το κομμάτι που αφορά την θάλασσα, τις θαλάσσιες ζώνες ειδικής προστασίας, σαφώς πρέπει να το κοιτάξουμε, σαφώς πρέπει να εντάξουμε μέσα εκεί και ειδικούς όρους προστασίας, όπου θα αφήνουν ήπιες μορφές αλίας
Παράλληλα, αν θέλετε και την άποψή μου, επειδή η Άνδρος είναι εκτός του χωροταξικού, του χωροταξικού σχεδιασμού για την υδατοκαλλιέργεια σε εθνικό επίπεδο, έχει βγει εκτός η Άνδρος. Υπό προϋποθέσεις, ίσως θα μπορούσαμε να δούμε ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά δεν θα ήθελα να μου έρθει η Ανδρομέδα εδώ, ούτε οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Θα ήθελα μια μικρή μονάδα συγκεκριμένου τονάζ, βιολογικής καλλιέργειας, ίσως επισκέψιμη, μια πρότυπη μονάδα. Μπορεί πολλές φορές να φανταζόμαστε το ιδανικό, αλλά με το να βάλουμε κάτι τέτοιο μέσα, ενέχει και κινδύνους. Εκεί δεν ξέρω πώς ως τοπική κοινωνία μπορούμε να βάλουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, και όχι μόνο για την υδατοκαλλιέργεια, γενικά για την προστασία της φύσης, ώστε να μην η προστασία που τη θέλουμε του φυσικού περιβάλλοντος, που πραγματικά είναι μοναδικό το φυσικό περιβάλλον της Άνδρου, και να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο, να μην γυρίσει αντίστροφα και τελικά δεν μας αφήνει να αναπτυχθούμε. Πολύ χρήσιμη η τοποθέτηση του κ. Ζάντε, του περίπου άρρωστο. Και όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται είναι ευχάριστο που γίνεται μέσω αυτής της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη και στην χώρα μας. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να κλείσει ή πρέπει να κλείνει. Γιατί οι ανθρώπινες δράσεις, οι ανθρώπινες κοινωνίες εξελίσσονται. Μέσα από το σχεδιασμό το μέχρι τώρα θα πάμε κάπου αλλού, αλλά πάντα συνεχώς πρέπει να έχουμε στο νου μας οι κοινωνίες. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Δεν έπρεπε να είναι εδώ μόνο μηχανική ή τόσο πολύ μηχανική, να είναι και η παραγωγική ομάδα. Δεν λέω ότι ευθύνεται κάποιο. Είναι το θέμα ότι ακούμε χωροταξικό σχεδιασμό και δεν ξέρουμε τι θα χτίσουμε ή τι δεν θα χτίσουμε. Αυτό είναι το λάθος. Δηλαδή, ήδη έχουμε ένα μείον ότι εδώ είμαστε οι περισσότεροι του χώρου της ανοικοδόμησης, τα νομικά της ανοικοδόμησης κτλ. Εδώ έπρεπε να ήταν οι ψαράδες όλοι, οι κτηνοτρόφοι όλοι, οι αγρότες οι μεγάλοι όλοι, για να ακούσουν και να πούνε αυτά που χρειάζονται. Λοιπόν, έχω να πω πολλά για όσο πιστεύω. Πολύ καλά που γίνεται μέσω κρίσης. Θα μας ξεπεράσει, όπως καταλαβαίνετε, η κρίση και όλα αυτά που έχουν ετοιμαστεί, και μπράβο σας, και πολύ ωραία αυτά που είπαν οι μηχανικοί από την Τίνο, γιατί τα έχουμε ζήσει. Το να μπαίνουν οι σχεδιασμοί οι ευρύτεροι έτσι που να απαγορεύουν τους τοπικούς σχεδιασμούς για να κάνουν τις αναγκαίες δράσεις. Και για τα φράγματα και για τα μη φράγματα και για τα σχέδια πόλης και για τους οικισμούς. Πού είναι το ζήτημα? Πρέπει να γίνει ανάποδα. Το είπανε προηγουμένως. Αποκεντρωμένες οι αποφάσεις όσον αφορά τον κάθε τόπο. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να έρχονται κατευθύνσεις από πάνω για ζητήματα που ναι, μεν έχουν ξεκινήσει και έγιναν διάλογοι και ξανά διάλογοι, έχουν τροποποιηθεί. Εγώ είδα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τοποθετήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού το 2003-2006. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ έχουμε 15 όμως. Ξεπεράστηκαν. Αυτή τη στιγμή σπίτια δεν χρειάζεται να χτίσει κανένας. Γιατί και αυτά που χτίστηκαν είναι έρημα και θα ανήκουν σε λίγο στους μοχλούς των δανειστών, ούτε καν στις ελληνικές τράπεζες. Άρα, τι κάνουμε? Έχουμε χαλάσει το υπέδαφος, έχουμε χαλάσει την αισθητική, γιατί τώρα σε λίγο αυτά δεν θα είναι κάτι όμορφα σπίτια που θα λες έστω είναι ένα όμορφο σπίτι. Θα είναι ερυπωμένα σπίτια, γιατί δεν θα ανήκουν σε κανέναν, και θα πρέπει σε λίγο να βρούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε για να μην χαλάνε το τοπίο για τον τουρίστα, που είναι η μόνιμη παραγωγική βάση των νησιών μας και της Ελλάδας ολόκληρης. Πώς, σε συνδυασμό με αυτό που είπατε προηγουμένως, με την τοπική παραγωγή. Η τοπική παραγωγή να διαχέεται τοπικά. Η νησιωτικότητα δεν επιτρέπει δράσεις ενιαίας πολιτικής, ούτε με το ιδανό νησί σε πολλές περιπτώσεις. Η περιφέρεια βεβαίως θα υπάρχει ο γνώμονας, ο μεγάλος, ο εθνικός, περί του τι πρέπει να γίνει. Και μέσα εκεί μπαίνουν θέματα ΣΟΕ, στο Νότιο Αιγαίο, μπαίνουν θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας, και πέφτει και το ζήτημα της αλλίωσης του πληθυσμού πια, όταν η Κόση, η Ρόδος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουν κατακλειστεί από ανθρώπους που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει και ελπίδα να φύγουν προς τα έξω, αλλά θα πρέπει να τους ενσωματώσεις. Πρέπει να το δεις και αυτό. Μην κοιτάμε την Άνδρο και τις Κυκλάδες που δεν έχουν αυτό, μιλάμε για Νότιο Αιγαίο. Τώρα όμως την Άνδρο θέλουμε να αναστραφεί άμεσα η πτώση του πληθυσμού. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Η μείωση του πληθυσμού και η γύρανσή του, όπως είπε ο Δημήτρης Ζάντας. Τι κάνουμε? Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί σε λίγο, λόγω της κρίσης, που είναι ευλογία για κάποια θέματα,
η Άνδρος θα αναγκαστεί να υποδεχθεί κόσμο παραπάνω από ανδριώτες που είχαν φύγει και θα αναγκαστούν να γυρίσουν από τα αστικά κέντρα λόγω αυτού που έχει ήδη επέλθει σαν οικονομική νέα πραγματικότητα ή και άλλων ανθρώπων που μη έχοντας χωριό για να πάνε θα προτιμήσουν την Άνδρο που είναι πάρα πολύ ευλογημένος τόπος, είναι κοντά στην Αθήνα και γιατί όχι να μην έχουμε και καινούριους κατοίκους που τώρα πια δεν θα θέλουν να χτίσουν, θα θέλουν να βρουν ένα ξέφωτο χωραφάκι για να μπορούν να έχουν ελπίδα επιβίωσης με τον τρόπο που επιβιώναν οι ανδριώτες το 1940 και 50. Γιατί εκεί πάμε. Το βλέπετε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, φίλοι μου μηχανικοί, έχετε να διαχειριστείτε κάτι άλλο. Η ανάπτυξη της οικιστικής έχει τελειώσει διαπαντός και σε συνδυασμό με την πρωτογενή παραγωγή μας που πρέπει να δοθεί τεράστια βαρύτητα και τώρα έρχεται το θέμα του κεντρικού σχεδιασμού. Πώς αφήνεις τον αγρότη τον τόπιο να επιλέξει με ποιον θα ανταγωνιστεί. Ποιον. Το Βούλγαρο, το Σκοπιανό, τον Τούρκο. Είναι δυνατόν να υπάρχει το νησί μας που να εισάγει τα πάντα το καλοκαίρι. Τα πάντα, ακόμα και βλήτα, φέρνουμε από τους κάπους του Μαραθώνα. Εκεί πρέπει να δοθεί η βαρύτητα. Να πάει το παραγωγικό κομμάτι που είναι αυτή τη στιγμή άεργο ή άνεργο και στην Αθήνα, ψάχνοντας μια δουλειά των 400 ευρώ, με συνθήκες όμως που θα του δίνουν τη δυνατότητα να αγωνιστεί μεν, αλλά να ζήσει. Γιατί τώρα δεν πάνε, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Και τα τελειώνω, δύο ζητήματα το νησί. Δύο αυτή τη στιγμή, έκτακτης ανάγκης. Να σωθεί η αγροτική παραγωγή μέσω των εδαφών που πρέπει να παραμείνουν για τον πρωτογενή τομέα, η αλληλεία όπως πρέπει να προστατευτεί και να δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ένα ζήτημα που είναι ένα, το βάζω εγώ πάντα. Πολλούς αγροτικούς δρόμους, κύριε Έπαρχε και κύριε Δήμαρχε, πολλούς αγροτικούς δρόμους σε όλα τα χτήματα των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε πια να ξαναέρθουν γαϊδουράκια και μουλάρια για να πάνε στα χτήματά τους. Πρέπει να τονωθεί η δυνατότητα οι άνθρωποι να μπορούν έστω και παρέργο, έστω και σαν μία δουλίτσα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μην αγοράζουν από το μανάβι και από το χασάβι πράγματα, να μπορούν να το κάνουν. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε τρομερούς λεβέντες στην Άνδρο που στα 80 τους και στα 85 παλεύουν με το τσαπί και με το περπάτημα για να βγάλουν αυτό το δικό τους. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να δώσουμε όθηση προς τα εκεί. Η μεριζοκομεία, η κτηνοτροφία προστατευμένη, συμφωνώ, όχι άλλες φωτιές επιτέλους. Αλλά πρέπει να είμαστε από δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να βάλουμε μυδική στα χέρσα βουνά, που να μην χρειάζεται να καίνε γιατί αυτό αναπαράγεται. Υπάρχουν οι λύσεις. Οι λύσεις όμως πρέπει να δοθούν εδώ τοπικά και με πειθό τέτοια που να εκτίθεται ο άλλος. Δεν είναι με αναγκαστικά μέτρα, δεν γίνει τίποτα. Θα πάει μετά και θα στο καταστρέψει. Όπως έγινε με τα μονοπάτια που βάζαμε τις πινακίδες και μετά επειδή νομίζαν ότι είναι κακό, στα προνοσιακά μονοπάτια τις γκρεμίζανε. Θέλει κατανόηση γιατί τώρα είναι έτοιμος ο κόσμος να κατανοήσει. Υπάρχει πρόβλημα διαβίωσης, επιβίωσης, μπορεί στην Άνδρο να μην έχει κατανοηθεί πλήρως όπως είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έρχεται παντού. Γι' αυτό οι τοπικοί φορείς να ενεργοποιήσουν τον τοπικό παραγωγικό πληθυσμό αμέσα. Και τελειώνω, αυτό που είπατε για τους οικισμούς, κάποιοι οικισμοί αν μπορούν γρήγορα ο Δήμος να δει κάποιους οικισμούς που ασφιχτιούν να γίνει μια γρήγορη επέκταση. Γρήγορη λογική όμως, όχι τίποτα εκτεταμένο. Κάποιοι άλλοι οικισμοί έχουν το ανάποδο πρόβλημα. Είναι τόσο εκτεταμένοι που θέλει ο άνθρωπος να γράψει το κτηματάκι στο παιδί του και δεν μπορεί γιατί ο χώρος είναι, κάνει πιο πολύ ο χώρος από ό,τι κάνει η αξία του κτήματος. Από ό,τι φαίνεται εδώ, ήρθαμε όλοι εδώ με την τοπική μας συνείδηση. Δεν έχουμε μια συνείδηση περιφέρειας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η σχέση περιφέρειας στον ευρύτερο κόσμο και πώς συνδέεται με την Ευρώπη κτλ. Εγώ έρχομαι εδώ με τα δικά μου θέματα, τα οποία λύνονται μόνο με ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να είναι και η προτεραιότητα. Πιστεύω ο κ. Τσεκούρας έκανε μια έμεση αναφορά στη σχέση τοπικού και κεντρικού και πολιτικά, ας πούμε, αν επιτραπεί να προσθέσω, είμαστε λίγο καχύποπτοι με τα κεντρικά σχέδια. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή μνημονίων και υποθέτουμε ότι πίσω από τις κινήσεις αυτές, χωρίς να έχει καμία μορφή αυτούς τους μελετητές, εκφράζονται συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία βρίσκουν την ευκαιρία πια
να παγιωθούν σε χώρους όπου δεν έχουν προσωπική άποψη, τοπική άποψη. Δηλαδή, γιατί δεν προωθείτε αυτά τα, πώς τα λέγονται, δεν ξέρω, αυτό 42-69 που φαίνεται στον αέρα, πάλι δεν ξέρω, τα τάφη σίγμα. Δηλαδή, αυτό είναι η λύση, ας πούμε. Μετά τα πλαίσια, αυτά θα... Όχι, αυτά είναι η λύση καταρχάς. Δηλαδή, αντιμετωπίζει απέναντι ο πολίτης. Το ΣΚΟΑ, το ΒΟΚΟΣΟΥ, το ειδικό χωροταξικό, το περιφερειακό χωροταξικό, τη ΖΟΕ, τη Νατούρα. Δηλαδή, πιστεύω ότι δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πολύ καινούργια. Δηλαδή, οι παλιοί άνθρωποι ζούσαν με άλλες συνθήκες και τα καταφέρανε καλύτερα. Τώρα είμαστε μπροστά όλων στις νομοβασίες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάντε ένα τάφι σίγμα. Οι παλιοί δεν τους βγάζαν τα μάτια όμως αυτό. Ακριβώς, πριν από τις κάτω στις από ό,τι διαπιστώσατε κι εσείς, ήταν απόλυτα φυσιολογικό, όσοι συμμετέχουν εδώ, φέρνουν τις εμπειρίες του τόπου τους. Μα έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει, αλλά είναι, κάπου έχουν ξεφύγει και το δικό σας αντικείμενο. Κοιτάξτε, μέχρι ένα βαθμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσει τον άλλον να καταλάβει ποια είναι τα περιθώρια, τα πάνω από αυτόν, για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Είναι σίγουρα το πιο σημαντικό πράγμα από όλα είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Ακριβώς. Το ναι. Τοπικό αναπτυξιακό, πείτε το όπως θέλετε και ό,τι μορφή. Κατά καιρούς έχει αλλάξει ο νόμος, ποτέ δεν έγινε. Όταν πια λόγω πόρων τα εργαλεία, τα ίδρυμα, τα οικονομικά τα οποία θα υλοποιήσουν αυτό το πράγμα έρχονται από πάνω, πρέπει να δει έξυπνα. Αυτό από πάνω μας κάνει καχύποπτους. Καλά κάνει και σας κάνει καχύποπτους και ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο πρέπει να αντιδρούμε είναι αυτός. Να μας κάνει πιο αλέρτε, εν πάση περιπτώσει. Πιο προβληματισμένο. Ναι, το χωροταξικό του τουρισμού έπρεπε. Σιγά σιγά να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Δηλαδή το χωροταξικό του τουρισμού, αυτό το οποίο ίσχυε, ήταν δηλαδή το μπροστά στο ρωτό του Ζουβλιά. Ο Ζουβλιάς ήταν οικολόγος εκτιμιστής σε αυτά που είχε κάνει. Με αυτό που προέκυψε μετά, το οποίο έπεσε από την Δημοκρατία. Δεν ήταν. Και τα δύο ήταν. Καλά, το επόμενο ήταν άθλιο. Όπως και έπεσε, έστω για τυπικούς λόγους. Και θα βγει κάτι άλλο, έτσι μόνο. Θα βγει κάτι άλλο, ναι. Τυχαίνει να το ρίξαμε εμείς. Γιατί είμαστε σύμβουλοι τότε και κάναμε τη μελέτη των αρχικών εκτόσεων αυτού. Του 9. Βλέπει κανείς ότι σε αυτό δεν φταίει πάντα ούτε η κεντρική διοίκηση, που χωρίς να θέλω οι εργοδότες μας σε εμάς τυχαίνουν να είναι υπουργεία ή δήμοι, περιφέρεια ή νομαρχίες όταν υπήρχαν, άρα δεν είναι η εξάρτηση. Όμως δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τα γενικά πολεοδομικά, τα οποία επίσης είχαν έναν περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης, γιατί πέρα από το φυσικό σχεδιασμό, έπρεπε να μπει και σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, η τοπική αυτοδιοίκηση που ήταν ο φορέας υλοποίηση ουσιαστικά, δεν τα προώθησε ή αυτά τα οποία προκηρύχθηκαν, ανατέθηκαν, έχουν κάνει και 8 χρόνια να κλείσουν και 10 και κάποια είναι ανοιχτά, διότι μια δημοτική αρχή ήθελε, η επόμενη δεν ήθελε, τα πάγωσε. Άρα πρέπει κάποτε ίσως να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να βρούμε κάποια όρια. Δεν μπορεί, δυστυχώς αυτή είναι η κατάρα τελικά, κυρίως του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, ότι ξεκινάει και είναι αμφίβολο αν θα τελειώσει ποτέ, αν θα ολοκληρωθεί κάποια φάση. Παρουσιαζόμαστε εδώ μηχανικοί, ας πούμε, και δεν μπορούμε να πολεμικοί ότι εμείς ήρθαμε εδώ να κερδίσουμε όλους τους τόπους. Πραγματικά δηλαδή αυτή η έννοια τώρα που υπάρχει είναι πολύ μηχανική και δεν θα χτίσετε. Και εμείς δεν ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε παραπάνω οικοδομήσιμη γη ή με κατατμήσεις. Ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε οποιοδήποτε φορέα ή γεωτελός θέλει να δει πού είναι η καλύτερη γεωργική γη, να προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας σε όλους και όχι ας πούμε μας κατηγορείτε με έναν τρόπο ότι τελείωσε το θέμα των μηχανικών, δεν πρέπει να ασχολείστε. Γιατί αυτή η περαιώς ατμόσφαιρα είμαστε πιο πολύ μηχανικοί, πιο πολύ ευαίσθητοι από κάποιους άλλους τομείς. Δεν σημαίνει ότι ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε κάτι παραπάνω για τη δουλειά μας. Εντάξει, αυτό είναι σαφές γιατί μας θίγει απόλυτα. Για αυτά τα έργα τα οποία υποδομής που έχουν γίνει και εδώ στην Άνδρο ή και στην Τίνο, παραδείγματος χάρη η Μνοδεξαμενή, θα ήθελα να σημειώσετε στη μελέτη σας ότι αυτά τα επόμενα έργα πρέπει να είναι οικονομικά ενεργειακά. Τι εννοώ με αυτό δηλαδή. Μετά αφού γίνουν, αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος λειτουργίας. Και θα σας έχουμε αναλάβει μια μελέτη του Δήμου Δελφών. Ο Δήμος Δελφών έχει 6 βιολογικούς, ήταν από τους πρώτους Δήμους,
που έχουν κάνει τόσους πολλούς βιολογικούς. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει σχεδόν κανένας. Και το πρόβλημα είναι οικονομικό. Με αυτή την κρίση που περνάμε, πρέπει λοιπόν εσείς το επόμενο έργο, ο επόμενος βιολογικός ή οτιδήποτε άλλο, όχι να δείτε πρώτα ποια είναι η λειτουργικότητά του, αν μπορούμε οικονομικά, γιατί πλέον εμείς οι δημότες θα τα πληρώνουμε αυτά, έτσι δεν είναι. Δεν θα τα πληρώνει το ελληνικό κράτος. Εάν εμείς εκεί που θα τοποθετηθεί ο ΧΙΤΗ ή ο ΧΙΤΑ ή οτιδήποτε άλλο αλλάξει, δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει, ή οι καινούργοι βιολογικοί ή οι υπάρχοντες, πόσο είναι το κοστολόγιο τους. Αυτό θα ήθελα να επισημάνω και το θεωρώ πρωτεύον. Κύριος Μανάλης. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω την κατάταξη των τριών κατηγοριών που έχουν μπει τα νησιά. Επειδή όλα αυτά σημαίνουν κονδύλια, επειδή όλα αυτά σημαίνουν το διατάφτα, πιστεύω ότι θα πρέπει και να μπει και ένας παράγοντας που λέγεται ανάγκες, που λέγεται η πανάπτυξη κάποιων νησιών. Γιατί αλλιώς θα πάνε πάλι στα νησιά τα οποία είναι ήδη ανεπτυγμένα, τα οποία αν θέλετε δεν έχουν και την ανάγκη των υπολείπων, γιατί έχουν πάρει έναν δρόμο. Απλά μπορεί να κάνουν και κακό, εντός παρενθέσεως. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να μπει αυτός ο παράγοντας για να μπορέσουν να καταρρυθμιστούν τα κονδύλια όπως πρέπει να καταρρυθμιστούν. Γιατί εμείς μπορούμε να λέμε 100 πράγματα εδώ. Όταν έχουμε μπει σε μια κατηγορία, από αυτά που θα πούμε, θα γίνει το 1/10. Και να τα σχεδιάσουμε δεν πρόκειται να γίνει. Όσες και να είναι οι ανάγκες. Κακός ή καλός, αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι από τα μέρη τα οποία πραγματικά έχει αδικηθεί. Θέλουμε να πούμε λιμενικά έργα, δεν έχει γίνει τίποτα. Θέλουμε να πούμε αποτελέσεις, δεν έχουν γίνει έργα πάνω στο νησί. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι σίγουρα μετά από αυτό είναι η δραστηριότητα των ανθρώπων, δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Ζάνες, ότι ο πληθυσμός φέρνει, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν τι να κάνουν. Δεν υπάρχουν σχολεία να κάνουν εδώ πέρα. Η γεωργική λίγη είναι ελάχιστη εδώ. Και αυτή δεν μπορεί να την προσεγγίσεις. Αυτό που είπε ο κ. Μανταμπές έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να βρούμε τρόπους, χωρίς να καταστρέψουμε το περιβάλλον, που να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη γη και να την κάνουμε να μπορεί να παράγει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο 2015 να έχουμε απέτηση να πάμε με γαϊδούρια επάνω και να πάμε με φτιάρια και αξίνες και να καλλιεργήσουμε τον τόπο. Δεν γίνεται αυτό με αποτέλεσμα να μην είναι οικονομικά συμφέρον να γίνεται γεωργική εκμετάλλευση του τόπου. Αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια με σωστό τρόπο, έτσι, για να μην προστατεύσουμε το περιβάλλον και σε συγκεκριμένους χώρους, στους οποίους θα πρέπει να ορίσουμε ότι είναι γεωργική. Η Άνδρος έχει πάρα πολλές απαγορεύσεις. Ναι, είμαστε γύρω-γύρω από απαγορεύσεις. Έχουμε το μισό νησί Natura αυτή τη στιγμή. Η Natura δεν υπάρχει κανονιστικό, δεν έχει θερμοθετηθεί τι γίνεται στην Natura και τι δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να υποτίθεται ότι γίνονται όλα και τίποτα. Έτσι, έχουμε την έκταση και δεν μπορούμε να την κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούν να βόσκουν τα πρόβατα οι κοινοτρόφοι, δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο. Βέβαια αυτό δεν είναι της μαραπώνησης μελέτη σίγουρα, αλλά απλά το λέω να το έχουμε υπόψη μας, ότι έχουμε απαγορεύσει πάρα πολλές. Η συγκοινωνία μεταξύ των νησιών είναι πολύ σημαντικό. Λέμε ότι να αναπτύξουμε, να κάνουμε κτλ. Και ανδιάμεσα τα νησιά δεν έχουν καμία συγκοινωνία. Οι άνθρωποι για να πας στη Σύρο πρέπει να αλλάξεις τρία νησιά. Και αυτά μία μέρα την εβδομάδα. Αυτό δεν είναι τώρα, είναι αστείο να το κάνει που γίνεται έτσι. Και αυτό βέβαια γίνεται όχι για κανένα λόγο, για κάποιο συμφέρον. Αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ώστε όταν γίνονται οι άδειες να γίνονται βάσει αυτού του παραταξίου που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Μετά τα λιμάνια μας. Δεν έχουμε μία προβλήτα να μπορεί να δέσει ένα πλοίο που θα μας φέρει.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί πλοίο εδώ στην Ελλάδα. Φέρει τι του λέει, εννοείται Πρόεδρο. Ξέρετε το σύγχρονο Πρόεδρο πόσο είναι. 350 μέτρα. Θέλετε έναν τόπο 350 μέτρα. Συγγνώμη. Αν πάρει το σύγχρονο, θα σου πει ναι, οι άνθρωποι είναι περισσότεροι, δεν χρειάζεται τίποτα. Που εμεί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καταλήγματα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν καταλήγματα το καλοκαίρι. Άρα θα πρέπει να μπει μέσα σε αυτό ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει και προφανώς να μπει σε πλαίσια όλο το πράγμα, έτσι. Τώρα, όσον αφορά ακόμα και τις συγκοινωνίες μέσα στο νησί. Δεν υπάρχει συγκοινωνία στο νησί. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν μπορεί να πει ή δεν μπορεί να μπει μέσα. Οι προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να γίνουν, όπως για οικειοκαλλιέργεια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην μπορεί να έχει έναν χώρο σε οποίο έχουμε οικειοκαλλιέργεια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορεί να την αρχώνει μέσα, όπως είπε ο κ. Ζάνες, με κάποιους περιορισμούς, αλλά δεν μπορεί να απογορευτεί αυτό. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω πώς ο κόσμος θα μείνει στην Άνδρο. Το μοντέλο της Άνδρου ήταν καθαρά παραθεριστική κατοικία. Τίποτε άλλο. Απολύτως τίποτε άλλο. Έτσι, γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα στο νησί. Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό της κατηγοριοποίησης των νησιών. Αυτό το κάναμε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 90 στην αρχή, σαν αξιολογητές που παίρνουν και ο Αιγαίος. Γιατί το κάναμε, για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε καλύτερα αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για την κατανομή των πόρων μέσα στον χώρο. Λέγοντας ότι και οι τρεις κατηγορητήσεις αυτές είναι λίγες, θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερες. Αλλά για πρακτικούς λόγους, για να μπορέσουν να το δουλεύουν το πράγμα, οι τρεις θα μπορούσαν να κάνουν καταρχήν μια δουλειά, άρα να προσφέρουν αρκετά σημαντικά πράγματα. Κύριος λόγος για αυτό το πράγμα, είχαμε αυτή τη συζήτηση με τη συνάδελφο χθες το βράδυ, ήταν για να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι. Διότι γινόταν σε κάθε περιφερειακό που συνάντηση που ήταν η στιγμή για να αποφασίσει κανένας ποια έργα θα εντάξει και ποια όχι, καταλαβαίνετε τι παζάρι γινότανε. Εσείς θα το θυμόσαστε από τα περιφερειακά και εσείς βέβαια, από τα περιφερειακά συμβούλια, συναντήσεις. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εργασία, ήταν καθαρά πολιτική. Καθαρά πολιτική. Και αν η Άνδρος δεν έπρεπε να πάρει δεύτερο λιμάνι, ήταν για να γίνει αυτό της ανάπτυξης που δεν είχε καθόλου. Δηλαδή πάμε αντίθετα σε αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως. Αυτό. Εγώ είπα να μπει σαν παράγοντα. Μπορεί να δεν ξέρω. Εξυπηρετούσε, καταλάβατε. Ήτανε το παν ήταν δεδομένο και έπρεπε. Οι διαστάσεις. Και έπρεπε αυτό να χωριστεί. Και αυτό είναι κάθε φορά δηλαδή. Αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα. Συλλογική των αναγκών είναι όμως και αυτό. Πάντοτε. Πάντοτε. Όχι, πήραμε 5 με 6 κριτήρια για να τα εντάξουμε στην κατηγορία αυτή. Δεν ήταν για τα πάντα. Λέω, θα μπορούσε να γίνει μια κατηγοριοποίηση, μια ας το πούμε συσχέτιση των νησιών, αλλά κατηγορία δράση. Υπήρχε και αυτή η διάσταση, που χωριζόταν σε θέματα υποδομή, σε θέματα, ακόμα και οι άειλες αυτές είχαν ξεχωριστή κατηγορία, έτσι, γιατί αυτές ήταν πάρα πολύ σημαντικές, για θέματα επικοινωνίας, για μια σειρά από διαφορετικά πράγματα. Εμείς είναι πρώτον αναγκών, ας πούμε, μιλάμε για το πρόβλημα του νερού στην Άνδρο, για σκεφτείτε τώρα άλλα νησιά στις Κυκλάδες, έτσι, ας πούμε τι γίνεται. Είμαστε τυχεροί εδώ από την άποψη αυτή. Αυτό που θέλουμε εδώ είναι καλύτερη διαχείριση αυτής της ιστορίας. Και εξοικονόμηση από απώλειες, από τέτοια πράγματα που και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό ήθελα σαν κύρια παρέμβαση να κάνω για το θέμα, γιατί η κατηγοριοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το χωροταξικό του τουρισμού το είχε
ανακατέψει αυτή την κατάταξη, την είχε κάνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έβαζε την ανάφεια, ας πούμε, για την Αίγινα στην ίδια κατηγορία. Κυριολεκτικά δεν είναι σχήμα λόγου. Ο κύριος Καλυβρούσης και μετά ο κύριος Μαρόπουλος. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την εκδήλωση όλη αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Εγώ είμαι αρχιτέκτονος μηχανικός τεχνικός και έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια μέχρι και με τα θέματα των ΟΤΑ, γιατί ήμουν και στην ΤΙΡΤ επί ένα οκτάμινο, πολύ παλιά, το 1992. Λίγο όσο στο επειδή συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα, αισθανθήκαμε λίγο και στοχοποιούμε τη μηχανική. Δεν ξέρω πώς το χωρίζουμε. Και ο κύριος εκεί προηγουμένως που είπε, πώς το χωρίζουμε. Εκτός αν κάτι σας τρώει. Έχετε κάνει κάτι κακό. Η μεγαλύτερη σε συμμετοχή ομάδα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτσι. Δηλαδή επηρεάζουμε πράγματα και για το καλό και για το κακό. Και πάλι σε αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε και από τις κατηγορίες των δραστηριότητες πλέον πληγωμένες από την κρίση. Και ακριβώς η ανεργία που υπάρχει στον τομέα μας σημαίνει πολλά και στην ανάπτυξη του νησιού. Τώρα, πέρα από το κομμάτι του νησιού, υπάρχουν και άνθρωποι για τις κατασκευές, έτσι, πέρα από εμάς του μηχανικού. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή μας από παλιά είναι μεγάλη και θα ήθελα να αναφέρω για το ιστορικό της υπόθεσης. Δεν ξέρω τώρα πόσο σημαντικό είναι και αν το έχετε συναντήσει εσείς σε αυτή τη διαχρονική σας ασχολία με το χωροταξικό της Άνδρου, ότι η μηχανική της Άνδρου μέσω ενός συλλόγου μηχανικών Άνδρου είχαν κάνει τη μοναδική ίσως ενδεξιτωμένη μελέτη την περίοδο από το 1993 μέχρι το 1998 με 2003 και την είχαν καταθέσει, όπως και η κοινότητα του Γαβρίου επί κοινοτάρχου κυρίου Απόστολου Νταΐ, και είναι ακριβώς τα δύο ας πούμε συστατικά που από τότε έχουν κατατεθεί και αφορούν κάποια πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν επικαιροποιήθηκαν σε όλο το διάστημα. Οι μορφές αυτές που θέλουμε να φέρουμε ακριβώς στους νέους, όπως αναφέρθηκαν όλοι, είναι ακριβώς αυτές που έχουν περιγραφεί μέσα σε διάφορα πλαίσια, την ΚΑΠ και όλα αυτά, που μιλάνε για ομάδες παραγωγών, μιλάνε για πρότυπα δοκτήματα, μιλάνε για διασύνδεση πλέον μοναχικών παραγωγών με παρόμοια προϊόντα, και στα οποία οι άνθρωποι δυστυχώς σε μικρό βαθμό συμμετέχει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε δύο-τρία φαινοκομεία που έχουν καταφέρει και έχουν στηθεί και παράγουν ένα αξιόλογο προϊόν, υπάρχει μια σειρά προϊόντων που έχουμε υστέρηση, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πρωτοπορία. Θα έπρεπε ένα θέμα που κάθεται κάποια στιγμή, η υνοποιία μας. Τα κρασιά της Άνδρου, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ανώτερα και από τη Σπάρου και από τις αντισμικότητες της Σαντορίνης, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει οργανωμένη παραγωγή και κάποιο είδους μεταπήγηση, μαζεύονται και πηγαίνουν χύμα και πουλιώνται στα Μεσόγεια, ανακατεύονται με ένα ζωρό κρασιά άλλης προελεύσεως και πουλιώνται χωρίς να έχουν την παραμικρή ονομασία προέλευσης. Ό,τι κάνει να το λάβει μας η Ιταλία. Σας πληροφορώ όμως ότι από το 1994 είχε έρθει με πρωτοβουλία του τότε πάρχου ένας καθηγητής υπουργείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είχε κάνει μια παρουσίαση σε 40 άτομα περίπου τότε για την βιολογική παραγωγή και υνοκαλλιέργεια. Τα 20 αυτά άτομα εξαφανιστήκαν, χαθήκαμε μέσα στον χρόνο. Και αυτή τη στιγμή τα κρασιά της Άνδρου, σας είπα, που καταλήγουν. Με την ίδια διαδικασία έχει ένα σωρό άλλα προϊόντα. Τα λουκάνικα της Άνδρου, τα γενικά, η παραγωγή από τα χοιρινά, η οποία έχει μια ολόκληρη ιστορία. Από τα χειροσφάγια που είναι μια διαδικασία παραδοσιακή που θα μπορούσε να είναι μέσα στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού, μέχρι τα παραγόμενα προϊόντα. Να είναι πιστοποιημένα και να είναι εμπορεύσιμα. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται να περιγραφούν ακριβώς μέσα από τη δικιά σας οπτική, σαν δραστηριότητες που η Άνδρος μπορεί να εντάξει, αλλά θα πρέπει όντως και ο Δήμος να δει τους ανθρώπους που θα τρέξουν. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που θα παραδοσιάσουν, θα θέλανε να ανοίξει ένα, τι να πω, να ανοίξει ένα μητρό. Ποιοι θα ήθελαν να μετατασταθούν στην Άνδρο, να τους δοθεί ένα πρότυπο αγρόκτημα σαν έκταση και να το δουλέψουν και να μείνουν και να γίνουν πραγματικά κάτοικοι του νησιού και παραγωγή. Ποιοι υπάρχουν ήδη, από τις ίδιες οικογένειες, ποιοι διώχνουν τα παιδιά τους και τα στέλνουν στην Αθήνα να γίνουν σε καφετέριες υπάλληλοι των 300 ευρώ και δεν τα κρατάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα στα κτήματά τους. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε ακριβώς για να δώσουμε αυτή την επιπλέον αναπτυξιακή ανάσα, ας πούμε. Έχουν προκύψει τα τελευταία 3 χρόνια νομοθεσία για την βιοποικιλότητα, νομοθεσία για την προστασία του τοπίου. Αυτή την εβδομάδα έτρεχε
σε διαπραγμάτευση το θέμα των βοσκοτόπων, πολύ σημαντικό στην Άδρο, που δεν έχουμε ούτε εντατική κτηνοτροφία, δηλαδή με μονάδες οργανωμένες, στη δε εκτατική γίνεται ουσιαστικά πειρατεία. Δεν υπάρχει κανένας κτηνοτρόφος που να έχει δικά του στρέμματα, απλά διώχνουν τα πρόβατά τους και τα κατσίκια τους και σε ξένα κτήματα βοσκοτοπούν. Αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν. Και βασικό, και κύριο, το αναφέρατε κι εσείς, η διαχείριση των υδατίνων πόρων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μοναδικούς υδάτινους πόρους στο νησί, λόγω ελλείψεως των συγκεκριμένων τύπων των υδατινών που έχει προβαδιαγράψει στη μελέτη του κύριος Πυσίας, θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε περισσότερο ακόμα τον υδροφόρο ορίζοντα και σε τελική ανάλυση να καλύπταμε ανάγκες υδροδότησης άλλων νησιών που αυτή τη στιγμή οι υδροφόροι πάνε και φορτώνουν στο Λάφρυ. Νερό, δεν ξέρω ποιας ποιότητας. Ναι, εγώ δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι εκλεγμένος άνθρωπος και δεν θα έδινα πολύ πίστη αν με άκουγα. Γιατί έχω μία καταδίκη από το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών 20 χρόνια κάθεξη. Δερωμένο το ποινικό μου. Κατά τα άλλα τα βιογραφικά μου στοιχεία ευχαρίστω θα δίνω στον κανάλι να τα ζητήσει. Μόνο ένα. Έζησα 22 χρόνια στην Ασπερία, Γερμανία και Σουηδία και 60 χρόνια στην Ελλάδα, 30 χρόνια στην Άντα. Μερικά πραγματάκια που θα άκουσα με εκφράζουν πολύ. Εκείνο που θέλω να εκφράσω είναι σεβασμός μου σε όλους τους εκλεγμένους και μη αγριώτες που ασχολούνται με τον νησί τους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πάτε στη στεριά οι εκλεγμένοι, το πιο πιθανό είναι να φάτε ένα λεμόνι ή ένα νερό στο κεφάλι. Ο κόσμος στη στεριά και για πολιτικούς και για τοπικούς άρχοντες και για μελετητές, τίποτα παιδιά. Πώς κάθε τόσο αναφαίνεται εδώ στη συζήτηση η οικονομική κρίση, υπάρχουν όμως και τμήματα του πληθυσμού οι οποίοι τα ζουν. Χωρίς κάμαρες να τους καταγράψουν για να τους βλέπουμε το βράδυ στο ίντερνετ. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες που πάνε μεγαλώνουν. Αλλά τώρα μπω και ας κλείσω με το θέμα μας που είναι το Νότιο Αιγαίο. Εγώ λιγάκι θα πω όλο το Αιγαίο. Και θα στραφώ προς τους μελετητές οι οποίοι έχουν ακόμα την πολυτέλεια με κρατικούς χώρους να ασχολούνται για το μέλλον αυτής της περιοχής της πατρίδας. Εν ολίγης, έχουμε ένα αδαμαντορυχείο, όπως η Νότια Αφρική, εμείς έχουμε το Αιγαίο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους ξέρετε άλλωστε. Αυτό όμως το αδαμαντορυχείο δεν έχει οχυρά. Δεν περιβάλλεται από τίποτα. Θάλασσα και αέρας. Πρόβλεψη πολύ σοφών και σοβαρών ανθρώπων ότι θα βγούμε σε μία πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο οξία κρίση, ειδικά για το Αιγαίο. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών, άλλωστε και τα δείγματα, είναι αρκετά εύκολα. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό για τα μεγάλα ξενοδοχεία, κάτι άκουσα για καινούργιο ξενοδοχείο, 500 δωματίων, θα πρέπει να ξέρουν ότι ήδη τα τουριστικά γραφεία της Κεντρικής Ευρώπης μελετούν να αποσύρουν από τους τουριστικούς καταλόγους την ΚΟ. Μερικά το έχουν κάνει κιόλας. Δηλαδή, δεν θα πουλούν προγράμματα για του χρόνου και την ΚΟ. Γιατί, εύλογο γιατί. Τα βλέπετε όλες την τηλεόραση. Εάν τελικώς και μάλλον αυτό θα συμβεί, οι κυβερνήσεις των βορειοευρωπαϊκών κρατών αποφασίσουν να κλείσουν τα σύνορά τους, μετά δε το Παρίσι και το γεγονός ότι 2-3 από τους τσιγαντιστές πέρασαν από τα ελληνικά τσιγαντιστές, δεν τους ενδιαφέρει, μπήκαν πάντως από εκεί μέσα με τους πρόσφυγες, τους δίνει ένα λόγο παραπάνω, να κλείσουν τα σύνορα. Ναι, αλλά τα εκατομμύρια που έχουν μπει μέσα, πού θα πάνε. Οι Ουγγαρέζοι τους στέλνουν πίσω. Κάτι ακούγεται ότι και η Αλβανία θέλει να κλείσει τα σύνορά της με την Ελλάδα. Και τα Σκόπια δυσκολεύουν. Λέτε να μαζέψουμε κανένα
Όχι, δεν λέω πολλούς. Εγώ 500.000, ένα εκατομμύριο άτυχους πρόσφυγους εδώ μέσα. Πού όμως, πού. Η κυρία Μέρκελ ζήτησε μια πολιτεία 50.000 κατοίκων. Και φυσικά η κυβέρνηση είναι ελληνική, είπε δεν γίνεται, θα την κάνουμε, την κόψουμε, να την κάνουμε 20, 20 και 10. Αυτά είναι προβλήματα που για κάτοικο εκλεγμένο αιρετό άρχοντα, γενικά ενδιαφερόμενο κάτοικο του Αιγαίου, εγώ είμαι 30 χρόνια εδώ και δεν έχω καμία άλλη ιδιότητα παρά μόνο του κατοίκου, αν έχω παντρευτεί και τριώτησα. Ναι, παιδιά, ναι. Και ζω ακόμη. Λοιπόν, ακούστε, επέρχονται ενδεχομένως, για να είμαστε λιγάκι σοφιστικές, να είμαστε λιγάκι μετριόχρονα, ενδεχομένως επέρχονται πολύ δύσκολοι καιροί γι' αυτό, για αυτή την περιοχή της χώρας. Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, η Λάρισα και οι υποκριτής δεν νομίζω θα έχουν προβλήματα τέτοιας φύσεως. Το Αιγαίο έχει. Γι' αυτό τώρα προς τους μελετητές και τους αρμόδιους υπουργείους. Όλες αυτές οι μελέτες, οι οποίες κατά τη γνώμη τη δική μου, καλώς ή κακώς αυτές είναι και έχουν δώσει και ορισμένες απαντήσεις και θα συνεχίσουν να δίνουν και άλλες που είναι χρησιμότατες. Υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστούν ή τουλάχιστον να τεθούν υπό μια νέα οπτική εν ώψη των νέων καταστάσεων που διαγράφουν. Γιατί με τη Λίμνη δεν μιλάω, γιατί έχω ιδιαίτερους δεσμούς, γιατί η Λίμνη είναι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να βγάλουν πέρα σε τέτοιες περιπτώσεις και τα βγάζουν. Φυσικά όμως και αυτοί θα υποστούν τις συνέπειες. Μήπως υπάρχει έστω το ενδεχόμενο να αρχίσουν και κάποιες μελέτες να γίνονται με τα νέα στοιχεία που διαφαίνονται στον ορίζοντα. Πληθυσμιακά, διατροφής, κοινωνιώνες, δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως ένας Σκοτσέζος συνάδελφός μου δημοσιογράφος, ο οποίος ήρθε εδώ για να μελετήσει το νέο πρόβλημα των νησιών του Αιγαίου, μια και το αναφέρατε, ειδικός για τα νησιά στην πατρίδα του, μου είπε μία φράση. Μου λέει, εμείς αν είμαστε στη θέση σας, θα είχαμε ήδη ορίσει ως μόνο αρμόδιο για το Αιγαίο το Υπουργείο Αμήνης. Άντε λέει, να είχαμε βάλει και τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Και τέρμα όλα τα άλλα. Σκοτσέζος, γνωστή η τάση του να κάνει οικονομίες, δεν κάνει και οικονομίες στα Υπουργεία και στις διάφορες υπηρεσίες. Πάντως είναι ενδεικτικό. Ο άνθρωπος κατάλαβε, σου λέει, αυτή εδώ η περιοχή είναι πολύτιμη, είναι πανάκριβη, είναι η μόνη που υπάρχει στην Ευρώπη και απειλείται από όλες τις πάντες. Έχετε λοιπόν απόλυτο σεβασμό στη δουλειά που κάνετε ο καθένας σας και να είστε βέβαιοι ότι αυτό που κάνετε δεν πρόκειται να ανταλλήξει με τίποτα. Ίσως δεν θα τρώτε λεμόνια και νερά όταν βγαίνετε στους δρόμους. Όχι μόνο οι έρωτοι. Μιλάω για όλους. Για όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά. Διότι ο άλλος που κοιτάει μόνο τη δουλειά σας δεν έχει χάρη. Και είμαστε και ταυτόχρονα να μην είμαστε αχάριστοι. Είμαστε στο ποσοστό εκείνο του πληθυσμού που ζει ακόμα πολύ πολύ καλά σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς, ζητώ συγγνώμη για την μακρηγορία και σας εύχομαι καλή αντοχή. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Μαρόπουλος μας έβαλε σε, εντάξει, ένα προβληματισμό που είναι πραγματικός και επίκαιρος. Εγώ έχω μια απάντηση, κύριε Μαρόπουλε, και κλείνω με αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός από το κράτος. Δεν είναι θέμα περιφερειακού σχεδιασμού. Μπορεί να το λάβει υπόψη του περιφερειακός σχεδιασμός, αλλά είναι κεντρική κατεύθυνση και είναι εθνικός σχεδιασμός για το τι πρέπει να γίνει με αυτό το πρόβλημα. Όπως οι Γερμανοί έχουν επιλέξει να πάρουν τους καλύτερους πρόσφυγες, να τους ενσωματώσουν για να τους βάλουν στα εργοστάσια τους και να αυξηθεί η οικονομία τους, ίσως θα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε κάποια πράγματα πώς θα διαχειριστούμε αυτό το φαινόμενο. Συμφωνώ απολύτως για το Αιγαίο όπως το περιγράψατε και βεβαίως είναι ένας προβληματισμός που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα, μιας και έχουμε την αδυναμία ως Έλληνες να μην κάνουμε τέτοιους μακρόχρονους σχεδιασμούς ή αν κάνουμε μακρόχρονους σχεδιασμούς αυτοί τελικά να είναι ανεπίκαιροι.
Γυρίζοντας το θέμα, θέλω να σας πω το εξής. Θέλω μια παρατήρηση να κάνω, αν έχετε λάβει υπόψη σας όλο το καινούριο νομικό πλαίσιο που αφορά το νησί, που έχει σχέση με τη ΖΟΕ, με το σχέδιο που αφορά τις ζώνες προστασίας για το LIFE, τους υγροβιότοπους, τις ζώνες για τους υγροβιότοπους, και οτιδήποτε έχει, τις ζώνες απόλυτης προστασίας, τις περιοχές απόλυτης προστασίας του νησιού, θέλω να ρωτήσω αν αυτό το πράγμα έχει ήδη ενσωματωθεί μέσα στη μελέτη. Έτσι, αυτό το πρόσφατο νομικό πλαίσιο στο οποίο που υπάρχει στο νησί. Αποτυπώνεται, αλλά δεν σχεδιάζεται τίποτα σε σχέση με αυτό. Όχι, 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 αυτό είναι υφιστάμενο. Ναι, ναι. Το δεύτερο ζήτημα. Μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τη συζήτηση που βγαίνει προφανώς από όλους μας, βλέπετε ότι στρεφόμαστε όλοι στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και σωστά. Μιας και μπορούμε να δέσουμε τον πρωτογενή τομέα και με τον τουρισμό και με βασικές ανάγκες και με ποιοτικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να το ξαναπεριγράψω. Εγώ να σας πω δύο πραγματάκια σαν πληροφορία. Ένα κομμάτι του ενεργού πληθυσμού των νέων πέρασε από την οικοδομή στη γεωργία, στην κτηνοτροφία κύριε. Ένα άλλο κομμάτι του, όχι πολύ μεγάλο, πέρασε στη μελισσοκομεία. Γι' αυτό και η μελισσοκομεία στο νησί ανθεί. Έχουμε ένα πολύ δυνατό μελισσοκομικό συνεταιρισμό με τεράστια εμπειρία και τεράστιο εξοπλισμό μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ το κράτος έκανε ένα πολύ έξυπνο σχεδιασμό. Είπε στους μελισσοκόμους, λεφτά δεν σας ξαναδίνω. Ό,τι θέλετε θα το παίρνετε σε εξοπλισμό. Αν αυτό το πετυχημένο παράδειγμα το έχει ακολουθήσει τα τελευταία 20 χρόνια και στις άλλες μορφές γεωργίας, θα είχαμε ξεμπερδέψει με το Μητρό ποιον πραγματικά ασχολούνται με τη γεωργία, τη μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία και θα είχαμε μια πραγματική ανάπτυξη. Γιατί αν εγώ που κατοικώ στην Αμερική και παίρνω επιδότηση για το λάδι, αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα σας λέω. Ξέρετε, η επιδότηση του λαδιού στηρίζεται στα πόσα δέντρα είχαμε δηλώσει πριν από 10 χρόνια, έτσι. Όχι πόσο λάδι κάνουμε. Έτσι λοιπόν, είτε μαζεύω είτε δεν μαζεύω τις ελιές, ποσό σε ενδιαφέρει και την επιδότηση θα την πάρω. Αν λοιπόν εμένα με είχε αναγκάσει να βγω έξω από το παιχνίδι και αυτοί που πραγματικά ασχολούνταν θα μπορούσαν να παίρνουν μια σοβαρή ενίσχυση και τα χρήματα δεν θα γινόταν ούτε ξενυχτάδικα, ούτε Porsche Carrera όπως γινόταν στη Λάρισα. Θα γινόταν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Αυτό λοιπόν που έκανε στη μελισσοκομεία πήγε εξαιρετικά καλά. Το επόμενο κλικ που πρέπει να γίνει και το είπατε, είναι στο να μπορέσουμε να περάσουμε στην τυποποίηση αυτού του προϊόντος. Και λέω αυτού, γιατί αυτό είναι ευκολότερο να γίνει από τα άλλα. Πιστοποίηση και τυποποίηση. Αυτό λοιπόν, άρα στον πρωτογενή τομέα, ένα κομμάτι πάει καλά. Αυτό που αφορά τη μελισσοκομεία. Και μπορεί να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, γιατί ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει τα άλλα προϊόντα της μέλισσας. Εννοώ τη γύρι, εννοώ την πρόπολη, εννοώ το βασιλικό πολιτό. Δεν λέω το φαρμάκι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στην κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία έχει ένα βασικό εμπόδιο. Σας μεταφέρω την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει το σφαγείο. Εννοώ πιστοποιημένο σφαγείο. Άρα πρέπει να στραφεί η προσοχή μας στην πιστοποίηση του σφαγείου ή τη δημιουργία ή την κατασκευή καινούργια. Αυτό δυστυχώς ήταν έτοιμο από τη δεκαετία του 90 ήδη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αν έχουμε πιστοποιημένο σφαγείο, σημαίνει ότι μπορούμε τα ζώα μας, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας και ονομαστά, ακόμα και στην Πελοπόννησο έρχονται οι αγοροί και αγοράζουν το κρέα από το δικό μας, τα πρόβατα και τα κατσίκια, ονομαστά θα μπορούσαν να φεύγουν με σφαγμένο με κρέας. Αυτό σημαίνει πολύ μικρότερο κόστος μεταφοράς και πολύ καλύτερη τιμή για τους αγρότες. Σας βεβαιώ ότι από τη στιγμή που θα έχουμε πιστοποιημένο σφαγείο, ακαριαία θα φτιαχτούν, ακαριαία σας λέω όμως, τουλάχιστον 10 τυποποιητήρια, καπνιστήρια για λουκάνικα. Είναι έτοιμος πολύς αγροτικός κόσμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα αυτό σημαίνει ότι μας λύνει το πρόβλημα στο να μπορέσουμε να διαθέσουμε νόμιμα τα λουκάνικά μας που είναι εξαιρετικής ποιότητας, καταρχάς εδώ και μετά έξω. Συνεχίζει αυτό το αίτημα να δείτε στα περιφερειακά για το σφαγείο.
Προφανώς, ας πει ο Δήμαρχος. Ήδη προχωράμε στην πιστοποίηση του υπάρχοντος φαγή. Να διευκρινίσει το καλύτερο σφαγείο. Και είμαστε πολύ κοντά. Μπορεί και μέσα στον επόμενο μήνα να έχει πιστοποιηθεί το ήδη υπάρχον, αλλά θα έχει πιστοποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα περί μικρής κλίμακας, άρα δεν καλύπτει αυτό που θα θέλαμε. Πώς αυτά τα έργα συνδέονται με τη λειτουργία, το λειτουργικό κόστος και αν χρειάζεται. Στη Σύμβουλη έχουν φτιάξει ένα φάντασμα που δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Δηλαδή, λέμε να φτιάξουμε ένα καινούριο σφαγείο. Πόσες γραμμές χρειάζεται πραγματικά η άνθρωπος? Δύο. Μην πούμε δηλαδή στο τρυπάκι των έργων που θα τα φτιάξουμε και θα φτιάξουμε ένα μεγάλο. Αν αριθμίσουμε όλα αυτά τα αρνιά που δεν θα σφαχτούν βέβαια την ίδια περίοδο, ουσιαστικά προκύπτει ένα σημαντικό νεκρό διάστημα. Άρα είναι σημαντικό όλα αυτά τα έργα υποδομής, όπως είπε και ο κ. Σφακής, να συνδεθούν με το κόστος λειτουργίας και με την πραγματική χρησιμότητα που έχει. Θα υπάρχει, να υπάρχει προοπτική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αλλά ως ένα σημείο. Δύο λεφτά να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί επειδή τα πράγματα τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε σφαγείο δικό μας, και εννοώ πιστοποιημένο σε αυτό που λέει ο Δήμαρχος, πιστοποιημένο με κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που θα συμβεί στο τέλος είναι ότι όλο το κρέας θα έρχεται από την Αθήνα, εδώ, ενώ το Μοσχαρίσιο ή των Γουρουνιών, έτσι, και θα μας μένει για μας αυτή η κλασική περίπτωση το να διώχνουμε τα πρόβατα και τα κατσίκια εκεί, έξω, το Πάσχα. Άρα που σημαίνει, όχι απλώς θα συρρυκνωθεί αυτό που υπάρχει από αυτή την κτηνοτροφία, αλλά θα εξαφανιστεί οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή αυτό είναι κρίσιμο αν θέλουμε να μιλάμε για κτηνοτροφία ή για βιολογικό κρέας αύριο. Για μένα είναι βασικό στοιχείο να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τέτοια πιστοποίηση. Πιστοποιημένο θα είναι. Δεν θα έχει όχι. Α, αυτό λέω. Θα έχει κωδικό κανονικά. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει η μεγάλη δυναμικότητα. Δεν μας καλύπτει και αυτό που είναι. Αυτό μας καλύπτει μια χαρά. Αν μπορέσουν να το πάρουν, μπράβο. Όχι, με βάση το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι κρίσιμο σκαλοπάτι για να πάμε παραπάνω. Δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί λύνει ω προ την τοπική κατανάλωση. Δεν έχει σοβαρή δυναμικότητα. Δεν κατάλαβα. Λέω, με βάση το προεδρικό διάταγμα περί μικρών σφαγείων, μικρή κλίμακα, θα είναι τυποποιημένο, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει και να πάει κουτσά, αλλά δεν έχει μικρή κλίμακα. Δεν έχει αριθμό ζώων που θα βάλω στον αυτό που βέβαια μπορεί να αλλάξει και την πολιτικότητα με το πώς μπορούν να το αλλάξουν, έτσι. Πάντως, νομίζω ότι έκανα καθαρό. Θέλει να μιλήσει κάποιος. Επειδή έχουμε αδειοδοτημένο σφαγείο στην Κίνα, μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Για μένα δεν είναι θέμα σφαγείου αδειοδοτημένου ή όχι, είναι γενικότερο οργάνωση του πρωτογενή τομέα. Υπόθηκα πολλά για τον πρωτογενή τομέα. Για το συγκεκριμένο στην Τίνο έχουμε πάρα πολλούς μικροπαραγωγούς. Έχουμε γύρω στα 5.000 αδέσποτα ανεπιτήρητα κατσίκια που νέμονται όλο το νησί. Η πρόσοδος για αυτούς τους ανθρώπους που πάνε και σφάσουν στο αδειοδοτημένο σφαγείο είναι ελάχιστότατη. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια συστηματοποίηση των κτηνοτρόφων. Δεν μπορεί να είναι ένας με 20-30 κατσίκια που τα έχει πάνω στο βουνό, που πάει και δίνει 5 χιλιάρικα σε αυτό που έχει το τσισιμπί, να πάει να καταστρέψει αναβαθμίδες για να πηγαίνει κάθε μέρα να ρίχνει ένα κιλό. Αυτό καλαπό. Είναι το επόμενο βήμα, αυτό είναι το σφαγείο. Έχουμε ανοργάνωτο πρωτογενή τομέα και αυτό το πράγμα δεν φταίει μόνο ο παραγωγός, φταίει ο κεντρικός μας σχεδιασμός που είναι λαθασμένος, που δημιούργησε δημοσίους υπαλλήλους αγρότες. Φταίει το ότι δεν υπάρχει διασύνδεση της διοίκησης που είμαι εγώ με την κεντρική μου που είναι το Υπουργείο. Φταίει το ότι το δικό σας το Υπουργείο, το ΥΠΕΧΟΔΕ, δεν ξέρει τι πει η αριστερά του, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Γεωργίας. Είναι όλο αυτό το πράγμα το κύκλωμα πάσχει. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει εσάς τους, έχω γράψει μια μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση του πρωτογενή τομέα στην Τίνο, είναι 20 σελιδούλες. Αν θέλετε μπορώ να σας τη στείλω. Ευχαρίστω. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είπατε πριν για τη ροκομεία. Όλο το Αιγαίο έχει μια πληθώρα τυριών. Ο Τσαφτάρης, ο υπουργός ο προηγούμενος, είχε φτιάξει ένα προγραμματάκι και παρουσίαζε η παλέτα των τυριών του Αιγαίου. Η πληθώρα των τυριών αυτών που ήταν εκεί μέσα ήταν παράνομα τυριά, σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα γίνανε ελαχιστότατα πράγματα. Τώρα τελευταία γίνονται κάτι μικροαδειοδοτήσεις, οι οποίες όμως κουτουλάνε σε πάρα πολλά πράγματα πάνω. Υπάρχουν το θέμα των αμπελιών. Για να φυτέψεις αμπελιά,
πρέπει να το ξέρετε, πρέπει να έχεις, να έχεις δικαιώματα να φυτέψεις. Ένα στρέμμα αμπελιού στις ταράτσες, στις αναβαθμίδες του Αιγαίου, αντιμετωπίζεται όπως ένα στρέμμα αμπελιού στον Μπορντό ή στη Βόρειο Ιταλία με την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι θέμα ότι εμείς δεν το διαπραγματευτήκαμε. Γιατί οι μειονοτικές, οι περιοχές που αναφέρατε στη Σκωτία, είμαι σίγουρος ότι έχουν διαπραγματευτεί το καθεστώς τους εκεί τελείως διαφορετικά από εμάς. Λοιπόν, είμαστε ένα πολύ κακό μέρος για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μελέτες. Όχι, δεν. Λοιπόν, εντάξει, δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε, πατριώτη. Απλώς θέλω να πω το εξής. Η εμπειρία μας εδώ στην Άντρο ίσως είναι λίγο διαφορετική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έγινε μια προσπάθεια τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία καιρό, να διασώσουμε την γενετική του σπόρους μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Είχε εξαιρετικά αποτέλεσμα. Έχει διασωθεί γενετικό υλικό πάρα πολύ σπουδαίο και μάλιστα θα φτιαχτεί από όσο ξέρω τράπεζα σπόρων που θα μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε το γενετικό υλικό ένα με άλλο τεράστιο κεφάλαιο το οποίο αφορά. Θα είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο το οποίο δίνει πιστοποιημένους σπόρους από διάφορα λαχανικά και θα γίνει και ταυτοποίηση του γενετικού υλικού του αμπελιού. Πάλι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι έχουν γενικά κάποιες προσπάθειες. Το παράδειγμα των τυροκομείων στην Άνδρο είναι εξαιρετικά ενδεικτικό ότι και λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά στον αριθμό των ζώων, των μεγάλων ζώων, ενός της Αγελάδας. Τα δύο τυροκομεία στο Κόρφο, το παλιότερο είναι εδώ, στο Απροβάτου, πραγματικά λειτουργήσαν θεαματικά. Παρόλα που οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό τράβηξαν τα πάνδυνα για να αδειοδοτηθούν και αντιμετώπισαν σκληρή πολεμική από τα συμφέροντα των τυριών, τα μεγάλα συμφέροντα των τυριών. Τους έφτασαν μέχρι τον εισαγγελέα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά σε αυτό που είπατε, και εγώ δεν νομίζω ότι Γιώργο Παρασύρ μπαίνει τέτοιο ζήτημα ότι θέλει κανένα να στοχοποιήσει τους μηχανικούς. Εγώ δεν ήμουν από την αρχή της κουβέντας, δεν νομίζω. Ίσα-ίσα ξέρουμε ότι έχετε βοηθήσει. Είναι εδώ ο Γιώργος. Έχετε βοηθήσει σημαντικά το νησί, όλοι σας, και πραγματικά προσφέρατε με τις γνώσεις σας κάθε φορά που σας χρειαστήκαμε για να σας συμβουλευτούμε σε θέματα που αφορούν τα δικά σας, το δικό σας τομέα. Μηχανική με παρακινήσει να κάνω. Η μηχανική με παρακινήσει να κάνω αυτή τη διαδικασία. Όχι, όχι. Ενώ πάντα ήταν δίπλα μας να βοηθήσουν σε θέματα που αφορούσαν το νησί και το σχεδιασμό του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνετε σε σχεδιασμό σε σχέση με το. Παράδειγμα θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή στην Άνδρο έχουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμο. Όπως και στην Τίνο, ξέρω. Ξέρετε ότι το νομικό πλαίσιο αυτών των δρόμων είναι ανύπαρκτη νομικά αυτή η δρόμη. Εμείς πριν από μερικά χρόνια κάναμε μια προσπάθεια και τους καταγράψαμε όλους. Και αυτούς τους δρόμους τους βάλαμε στους χάρτες, είναι εδώ ο κύριος Μανάγης που έκανε όλη τη δουλειά για όλο το Δήμο, ούτως ώστε να μπορούμε να ξέρουμε αυτό το δίκτυο τελικά ποιον εξυπηρετεί, τι ρόλο έχει, ποια είναι η υπόστασή του, το οποίο έχει καταγραφεί μέσα σε υποδομές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το δικό σας, η δικιά σας μελέτη μπαίνει σε τέτοιες λεπτομέρειες, κάνει focus σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, ήταν ένα θέμα που ταλάνιζε τα νησιά σε σχέση με το, με την, αν θα κτίσει κάποιος, αν υφίσταται ή όχι αυτό το δίκτυο και πάει λέγοντας. Αυτό προσπαθήσαμε να το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα πια που η αίτηση, το αίτημα για οικοδόμηση έχει σταματήσει, ουσιαστικά έχει σταματήσει, δεν έχουμε και αυτή την όχληση πια. Αλλά αυτό υφίσταται ως υποδομή στους χάρτες μας. Υφίσταται αυτή όλη η υποδομή. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε προβλήματα ανοιχτά, ο κύριος Ράμος ξέρει. Έχουμε το σχέδιο πόλης του Μπατσίου που έχει προβλήματα σε σχέση με τα όρια του. Έχουμε πρόβλημα σε σχέση με τη χώρα για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Έχουμε πρόβλημα σε σχέση με το Γάβριο με την εφαρμογή του σχεδίου. Του σχεδίου του, το μοναδικό εφαρμοσμένο σχέδιο πόλης υπάρχει στο Κόρφο. Και, το οποίο είναι πριν από 2-3 χρόνια, το οποίο έγινε και ΦΕΚ και έχει τελειώσει.
Όσον αφορά για τους οικισμούς που είπατε πριν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ότι δεν έχουμε όρια οικισμών. Τώρα δεν ξέρω πώς προέκυψε από την κουβέντα ότι πρέπει να μιλήσουμε για μείωση οικισμών, για μείωση ορίων στους οικισμούς. Υπάρχει ένα θέμα ότι επειδή οι τιμές στην Άνδρο είναι πάρα πολύ, για τις κοινωνικές τιμές είναι εξωφρενικές, δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση ουσιαστικά αν έχουμε ένα οικόπεδο σε εντός οικισμού περιοχή. Είναι τραγικό. Φτάσαμε σε περιοχές που ήταν κοντά στα όρια και μη οριοθετημένων οικισμών να παρακαλάνε οι ιδιοκτήτες, βγάλετε τα εκτός. Και ξέρετε ότι το εκτός στην Άνδρο σημαίνει αν δεν έχει 4 στρέμματα δεν χτίζεται. Με βάση τη ζωή. Ναι, με βάση τη ζωή. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Ελπίζω οι καινούργιες αντικειμενικές αξίες να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Γιατί πραγματικά η Άνδρος ήταν από τις κορυφαίες περιοχές στην Ελλάδα σε τιμές. Και αυτό σκοτάθαν πάνω μπροστά τους. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Κουράσατε, είναι συμβόλητε πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη κουβέντα και ευχαριστούμε τον κύριο Επαρχό που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Και πιστεύω και αυτό που είπε ο Δημήτρης Ζωζάνης, να κάνω μια κουβέντα και μεταξύ μας κάποια στιγμή, η πρωτοβουλία των μηχανικών, γιατί αυτοί, όπως είπε Δημήτρη, είναι αυτοί που είναι πάντα πρωτεργάτες. Να κάνω μια κουβέντα και μεταξύ μας, να δούμε εδώ με το Δήμο, να δούμε τι άλλα θέματα μπορούμε να πιάσουμε και να δώσουμε στους μελετητές να μπορούν να τα ενσωματώσουν, αν μπορούν, σε αυτή τη μελέτη. Δεν θέλω να μιλήσω για λιμάνια και τέτοια, γιατί αυτό το πράγμα τώρα δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους μερισσοκόμους, ότι το κράτος αποφάσισε να μην δίνει χρήμα και να δίνει ήδη κατευθείαν σαν επιδότηση, δυστυχώς δεν ήταν απόφαση της κεντρικής διοίκησης, ήταν απόφαση κάποιων εφορτισμένων τότε μερισσοκόμων, οι οποίοι απαιτήσαν να γίνει αυτό το πράγμα. Προκειμένου να μην παρουσιαστεί στον κλάδο αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν τα λεφτά που έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιηθούν σωστά όπως έπρεπε. Ίσως αυτό μας δίνει το έρευμα το χωροταξικό, αν μπορέσουμε να το δουλέψουμε από τη βάση, από κάτω. Δηλαδή, ο διοπόνος να μπορέσει να μιλήσει με τον αγρότη, να του πει: υπάρχουν αυτές οι καλλιέργειες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή και αυτή την καλλιέργεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή και την κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή σου. Το ίδιο και ο πολιτικός μηχανικός με τον καθένα ο οποίος έχει ιδιοκτησίες. Εννοείται όχι με τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησίες, αλλά κάποιος συνδυασμός κατά τόπους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια δημόσια διαβούλευση για να μην υπάρχουν στο μέλλον αντιδράσεις όπως υπάρχουν σε πολλά μεγάλα έργα ανά τη χώρα και στην Άνδρο, ή αργότερα θα εμφανιστούν. Είναι το κύριο έλλειμμα, πιστεύω, στη χώρα μας και στο νησί μας, το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο το τι σημαίνει αυτό το έργο, τι θα σημαίνει για σένα μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Έτσι ώστε βλέπουμε φαινόμενα του να βγαίνουν οι κάτοικοι μετά του φέρκα να κυνηγάνε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι και να τους δώσουν δουλειά στο μέλλον. Δεν θα έδινα να προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορούσε να ανοίξει ακόμα πιο πολύ στην τοπική κοινωνία αύριο μεθαύριο, για να μπορέσουν να λυθούν τέτοια μικροπροβλήματα που ίσως εμφανιστούν αργότερα στην εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο λιμάνι που είπατε και πριν για το νέο προβλήμα. Το νησί μας πασχίζει από υποδομές και θεωρώ νούμερο ένα υποδομή ενός νησιού το λιμάνι. Διότι από εκεί τα εμπορεύματα φεύγονται και ο τουρισμός έρχεται. Είπατε για τα κρουαζιερόπλαια μια μεγάλο λιμάνι 350 μέτρα. Νομίζω που πηγαίνει το κρουαζιερόπλαιο, φέρνει κόσμο και βοηθάει την τοπική κοινωνία, τους παγωγούς να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην τοπική κοινωνία πέρα από τα εξάγουν. Πέρα από αυτό, το λιμάνι του Γαβρίου αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, δέχεται κινήσεις οι οποίες δεν τις πληρεί. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πλοία αδρανών υλικών που ξεφορτώνουν στο Γαβρίο. Έχουμε πολλά καράβια που ξεφορτώνουν καύσιμα, υγραέριο. Δεν υπάρχει υποτυπώδες ασφάλεια. Δηλαδή, ό,τι γίνεται για την ενοχή των κατοίκων. Πέρα από την όχληση, με τα φορτηγά, με τη σκόνη. Άρα πιστεύω το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή για το νησί μας είναι το λιμάνι. Μία ερώτηση διευκρινιστική για την επόμενη μέρα τη συμπλήρωση των μελετών ή της ενσωμάτωσης κάποιων γενικότερων απόψεων, κάποιων φορέων μέσα στη μελέτη. Είπατε, κύριε Επαρχέ Λυσάνδρου, ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα μελέτης που θα μαζέψει τις απόψεις και θα τις δώσει προς τους μελετητές, προς τους μελετητές. Αυτό αφορά μόνο την περιφερειακή κοινότητα Άνδρου
ή θα γίνει σε συνεργασία με την περιφερειακή κοινότητα Δήμου. Ο σχεδιασμός έγινε κάτι με την Άνδρο. Αλλά αυτό εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, τόσο το καλύτερο. Τώρα που τα έβρασαν οι ιδέες και. Τόσο το καλύτερο. Ακόμα καλύτερα, δηλαδή και εσείς. Είτε μας θέλετε κάτι όσο εκπονείται το β' στάδιο, είτε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου επίσης να υποβάλλετε απόψεις, τις οποίες θα σωματώσουμε στο β' στάδιο που είναι το τελικό. Το Δεκέμβριο κατατίθεται το β'. Το β' ναι. Είναι ο χρόνος παραλαβής. Αλλά στα πλαίσια της διαβούλευσης στο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν προλάβετε τώρα, μπορείτε να υποβάλλετε οτιδήποτε θέλετε. Ναι, εντάξει τώρα. Απλά αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα η ενημέρωση λίγο πριν το Νοέμβριο, τις 23 Νοεμβρίου, όταν κάτι κάτι το Δεκέμβριο, γιατί μια μελέτη είχε 200 σελίδων, δεν θα έχει απάντηση σοβαρή. Μη σας προβληματίζει αυτό, γιατί το β2 στάδιο είναι η διόρθωση του β1. Οπότε έχουμε όλο τον χρόνο να μας δώσετε ό,τι απόψεις έχετε. Αν δεν ενσωματωθούν στο β1, να ενσωματωθούν στο β2. Δηλαδή, από ό,τι μετά να κάνετε εδώ. Ναι. Ακριβώς. Στα πλαίσια της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα μπορείτε να στείλετε είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε απευθείας σε εμάς για να ληφθούν υπόψη και τη διόρθωση της μελέτης. Χρονικά αυτό, δηλαδή το β2, μέχρι πότε? Όσο είναι διαβούλευση, δεν ξεκινάει το β2. Διαβούλευση κανονικά είναι 3 μήνες. Άρα θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν μελέτες σε περιφερειακά συμβούλια που είναι 6 μήνες και δεν έχουν πάρει ακόμα απάντηση. Για να πάρει γνωμοδοτήσεις. Ναι, θα πάρει γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς θέλουμε απόψεις πέρα από τη γνωμοδότηση. Εμείς θέλουμε απόψεις για να τις λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό. Ήθελα να σας πω, αναφερθήκατε στον υδάτη. Ναι. Σε αυτό το ξενοδοχείο εδώ που μένουμε, που μένετε, που είμαστε, υπάρχει ένας νεαρός της διασποράς Έλλη, γεννημένος στην Αμερική, που ξεκίνησε ένα τέτοιο άτομο. Σου δώσει το προσπέκτο, και είναι πολύ ωραίο. Πέραν αυτού, ίσως σώσει τον τουρισμό στην Άνδρο από πάσης απόψεως και η πρωτοβουλία που είχαν οι διάφοροι φίλοι. Δεν θέλω ονομαστικά να είμαι εδώ, η κυρία πάντως είναι εδώ και φτιάξαμε τα μονοπάτια. Παιδιά, περιπατητικός τουρισμός στις κορφές της Άνδρου. Οι Ολλανδοί είναι έξαλλοι, ενθουσιασμένοι μάλλον με την πρωτοβουλία. Ρωτήσω κάτι, έχετε λάβει υπόψη, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, τη μελέτη για το Blue Growth? Όχι, έτσι. Δηλαδή, θαλάσσια χωροταξία. Θαλάσσια χωροταξία, ναι. Δεν υπάρχει, καταρχήν, ναι, δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο ακόμα. Γίνονται διάφορα προγράμματα. Από ό,τι μαθαίνουμε, ξαφνικά είχαμε ζητήσει στοιχεία. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Από το γραφείο. Ήδη από την αρχή, από το 1992 και μετά, και το πρώτο χωροταξικό, επίσης το κάναμε, είχαμε μπει σε τέτοια θέματα. Ήδη από εκείνη την εποχή, μιλώντας για τις σχέσεις, που λέγουμε το πιο μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου είναι η θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορείς να αγνοείς κάτι τέτοιο και για λόγους παραγωγικούς και για λόγους αναψυχής και επικοινωνιών και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε τονίσει τα θέματα αυτά τα οποία αφορούν αυτούς τους 3 κυρίως παράγοντες, δηλαδή την παραγωγικότητα του χώρου αυτού, για διάφορους λόγους, τα θέματα ασφάλειας. Από τότε φωνάζαμε για τα θέματα πόσο μεγάλη καταστροφή, ας πούμε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί από μια διαρροή πετρελαίου, την ώρα της που έχει τη σεζόν, η οποία είναι, ξέρω εγώ, 2 μήνες, έτσι, και καταστρέφει αυτό, πάει τελείως. Λοιπόν, και τι πρέπει να έχεις, να είσαι έτοιμος, όλα αυτά τα πράγματα έχουν φύγει και έχουν καταγραφεί. Χωρίς όμως να υπάρχει μια άμεση σε κάτι θεσμένο, δεν υπάρχει κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν προσπαθήσαμε να κερδίσουμε το γραφείο της κυρίας Δαμανάκη, και κάναμε και έγινε μια συνάντηση στη Ρόδο, πραγματικά είχαμε δυσκολία στο να πάρουμε πληροφορία από εσύ για αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω μήπως πρέπει το Υπουργείο να πιεστεί, ούτως ώστε να κατεβάσει, να έρθει η πληροφορία σε εσάς και σε εμάς. Γιατί εδώ πέρα ίσως πρέπει να προετοιμαστούμε για κάποια πράγματα που έρχονται. Από ό,τι φαινόταν, όπως ξέρω, ήταν τεράστιος ο προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος. Δηλαδή ήταν πολύ μεγαλύτερος από οποιοδήποτε ΕΣΠΑ και περιφερειακό. Με την κυρίαρχη λογική ότι η θάλασσα είναι και αυτή εδαφικός χώρος της Ευρώπης και έχει τους δικούς της φυσικούς χώρους, τους οποίους πρέπει να τους δει. Με βάση αυτή ήταν η κυρίαρχη αντίληψη. Όμως αυτό
ίσως πρέπει να πιέσουμε το Υπουργείο να κατεβάσει πληροφορία, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε πληροφορία. Να σας ενημερώσω εγώ λίγο πάνω σε αυτό. Ευχαρίστω. Υπάρχει μια οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ναι. Η οποία ψηφίστηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Πιο δυνατά λίγο. Υπάρχει μια οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, η οποία ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι το Σεπτέμβριο. Έχουμε υποχρέωση ενσωμάτωσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Που σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχει προκύψει ένας νέος νόμος που θα λέει πώς ακριβώς θα εκφραστεί στο χώρο όλη αυτή η οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θέτει κάποιες κατευθύνσεις σχετικά με πηγές ενέργειας, σχετικά με περιβάλλον και πάει λέγοντας. Αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι να έχει ζητήσει να ληφθεί υπόψη η θαλάσσια χωροταξία στα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα ληφθεί υπόψη υπό μορφή κατευθύνσεων. Ακόμα δεν υπάρχουν ακριβώς τεχνικές προδιαγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έχουμε δει σαν Υπουργείο είναι ότι θα πρέπει πέρα από αυτή την νομοθεσία και την υποχρέωση να έχουμε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια μέχρι το 2021, είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια πιλωτικά σχέδια θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Για να δούμε πώς πρέπει να σχεδιάσουμε, πού θα χτυπήσει αυτό, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον υπόλοιπο θαλάσσιο χώρο. Αλλά όταν ακούτε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, θα έχετε υπόψη στο μυαλό σας ότι δεν μιλάμε για σχεδιασμό όλου του χώρου όπως είναι στο χερσαίο χώρο. Μιλάμε για σχεδιασμό όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχουν χρήσεις, όπου υπάρχει σύγκρουση. Πιστεύω ότι ο άνδρος μπορεί να συνδυάσει και τους τρεις τομείς και να αναπτυχθεί και στους τρεις τομείς, και τον πρωτογενή και τον δευτερογενή και τον τριτογενή. Και αυτό πιστεύω εκείνη η έννοια της αειφορίας ουσιαστικά να μην συγκρούεται ένας τομέας με τον άλλον, να πεις ότι έχει δύο ή τρεις τομείς σε συνδυασμό και με στόχο την και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του νησιού και την συγκράτηση του πληθυσμού από εκεί και πέρα. Μια πολύ καλή ιδέα η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην Άνδρο λόγω κάποιων κριτηρίων που την απέκλειαν από το Leader τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και όπως είπατε για τις εκτάσεις οι οποίες είναι γεωργικές και θα μπορούσαν ίσως να αναπτυχθούν με δύο δραστηριότητες και της τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης στο σχήμα του αγροτουρισμού, σαν μορφή τουρισμού. Δυστυχώς την απέκλεινε, μετά δεν έγιναν τα προγράμματα ΟΠΑΦ που ευτυχώς εγκρίθηκε κάποιο πρόγραμμα για την Άνδρο, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από τα σχέδια ανάπτυξης, τα ξέρετε, μιλάω για τους περισσότερους, τα οποία προέβλεπαν και την πρόσβαση στις καλλιέργειες που υπόθηκε πριν, στις αγροτικές καλλιέργειες, μαζί με μικρές επενδύσεις. Θα ήταν σίγουρα χρήσιμο να μπορούμε να ενταχθούμε σε τέτοια εργαλεία μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Και βέβαια υπήρχαν και θέματα... θα σας πω τώρα για αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Ως προς τον αναφέρεται και τον καταναλωτικό τουρισμό. Ο καταναλωτικός τουρισμός σίγουρα υπάρχει υποδομή. Ήδη εκτός από το δικό μας livestock, το οποίο μίλησαν πολλοί προηγούμενοι, έχει αναπτυχθεί και ένα πρόγραμμα live για την προστασία της θαλάσσιας, το οποίο προβλέπει και τις δύο και καταδυτικές διαδρομές και έχουμε συνεργασία με το live αυτό και για το επόμενο και με τη MOM και για το επόμενο live. Το οποίο προβλέπει και αξιοποίηση και προστασία του θαλάσσιου χώρου σε σχέση με τη φώκια, την προστασία της και της, προστασία και των αλιέων από την καταστροφή που προκαλούν στην εργαλεία. Για την ηθιοκαλλιέργειες που αναφέρθηκαν, βεβαίως είναι χρήσιμο να γίνουν τουλάχιστον δύο ηθιοκαλλιέργειες, δύο χώρες τουλάχιστον, όχι μόνο για να βρουν δουλειά δύο ή τρεις οικογένειες κλπ, αλλά για να τροφοδοτηθεί και το νησί περισσότερο. Και αυτό χρειάζεται, γιατί και το καλοκαίρι δεν αναγκανόμαστε να εισάγουμε ψάρια από την αγορά. Και δεν υπάρχει για να καλυφθεί και η τοπική κατανάλωση. Υπάρχει ένα τουριστικό καταφύγιο στο Βατσί, το οποίο έχει γίνει από το 2004. Θα μπορούσαν να γίνουν άλλα τουριστικά καταφύγια, είτε στα υπάρχοντα, είτε στο
στη χώρα και στο Κόρτι, όπου υπάρχουν ήδη αλληλευτικά καταφύγια και το παλιό λιμάνι, θα μπορούσαν σαν μέρος του λιμένα να προθετηθούν και χρήση από το ελληνικό λιμένο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και για τον περίπτωση του νησιού και για τη σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά και την όταν υπάρχουν αυτά τα έχετε προωθήσει προς τις τοπικές φορείς. Πολύ ωραίες σκέψεις αυτές. Αυτά μέσα από το Δήμο θα προωθήσουμε. Έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, απλώς τις αποτυπώνουμε τώρα, έτσι, σε ευκαιρίες της συζήτησης. Επίσης, για τους σπόρους, όπως μίλησε ο κ. Γιαννός για την Τράπεζα του Πάση και το Πολιτικό Πανεπιστήμιο, υπάρχει και μία, όπως είπε και ο κ. Υπάρχει και μία μικρή τράπεζα σπόρων και τώρα προχωρούμε μέσα στο live στην καλλιέργεια των σπόρων αυτών. Με δυνατότητα να, ειδικά ξεκινούμε από δύο σπόρους, το μελιτζανί φασόλι και το γνωστό, που είναι διατηρήσιμοι, να μπορέσουμε σταδιακά να καταστήσουμε κάποιους σπόρους κόπα, ας πούμε, τις τοπιμένους σπόρους και να μπορούν να τεθούν στην αγορά. Και μια τεράστια αγορά. Ναι, ναι. Και να συνδυάσουμε έτσι την ερωτική παραγωγή με τον τουρισμό. Στη συνέχεια στο ίδιο κτήμα αυτό που επιλέχθηκε με το δεύτερο λεπτό βλέπω να γίνει βοτανικός κήπος όπου θα εκτίθεται όλη η χλωρίδα της Άγκου. Τέλος, θα ήθελα να πω και επειδή τέθηκε ένα θέμα για την παραθεριστική κατοικία που είχε μεγάλη ανάπτυξη στην προηγούμενη περίοδο και που τώρα δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό και η πληροφορία αυτή θα βοηθήσει ώστε να πούμε ότι δεν έχει πάει, δεν έχουν μείνει τα κτίσματα, τα κτίσματα αυτά χρησιμοποιούνται τώρα, υπάρχει μία τάση να μετατρέπονται σε τουριστικές επαύλεις, να παίρνουν άδειες, έχουν περίπου 60 από τα σπίτια αυτά έχουν πάρει επίσημα άδεια μέσω των του συλλόγου, εδώ είναι και ζωμένο, από την καταγραφή του συλλόγου από τον ΕΟΝ για τουριστικές επάγγελες. Οπότε μετατρέπεται αυτή η χρήση σε μια άλλη που πάει σε μια ειδική μορφή τουρισμού και που, που ζητιέται πάρα πολύ και τους τουροπερέτες του εξωτερικού. Υπάρχουν εξειδικευμένοι για την αναζήτηση. Οπότε να μην απογοητεύεται κανείς ούτε μηχανική ούτε κανένας, υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. Επίσης, βεβαίως η Άνδρος πρέπει να σταθεί και να επικεντρώσει την ανάπτυξή της στον εναλλακτικό τουρισμό. Έχουμε μία πολύ καλή πιστοποίηση στην οποία θα αναπτύξει η κυρία Καραγιάννη. Δεν θα σταθώ σε αυτό για τα μονοπάτια και τα περιπατητικά. Και όλες οι αριθμοφές και για το σέρφινγκ και στα υπάρχουν υποδομές και αθλητικού τουρισμού. Υπάρχουν υποδομές για όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και όπως είπε και ο κύριος Μαρόπουλος, υπάρχει τάση το τούρο περαίτητος να φεύγει σταδιακά από μαζικό τουρισμό και να εξειδικεύονται περισσότεροι, αρκετά περισσότεροι, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μπορεί άνθρω και η Τίνος βεβαίως και πιστεύω στις συνέπειες της Άνδρου Τίνου, γιατί έχουμε πολύ ταυτόσιμα και παράλληλα και θρησκευτικό τουρισμό. Στρέξαμε μια πρωτοβουλία τοπική εδώ και κατά κάποιο τρόπο συντηρήσαμε και σημάναμε ένα δίκτυο 160 χιλιόμετρων τα πεζοπορικά μονοπάτια. Για 100 χιλιόμετρα από αυτά πήραμε πρόσφατα μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πληροφορία δηλαδή υπάρχει, έχω και μπορώ να σας δώσω ψηφιακά τα δεδομένα για το δίκτυο αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό ενσωματώνεται στο βάθος το οποίο εσείς μένετε. Ενσωματώνεται στο βαθμό που απεικονίζεται διαγραμματικά, γιατί καταλαβαίνετε, 250.000 είναι η κλίμακα του χαρισμού, αλλά σαν πληροφορία είναι εκεί, δηλαδή αν ζει την Άνδρο, θα δει ότι υπάρχει μονοπάτι και μπορεί μετά να το ψάξει από εκεί για να δει τι άλλο προκύψει. Σε συμβασμένα μονοπάτια. Ναι, ναι, επίσης, ναι, μπορώ να σας τα δώσω σε μορφή τέτοια δηλαδή, τα δεδομένα αυτά και μπορείτε να τα ενσωματώσετε. Ήθελα να προτείνω και κάτι, και εγώ δραστηριοποιούμε ερευνητικά στον τουρισμό, είμαι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ερευνήτρια και το έχω διαβάσει όλες τις μελέτες και κάποιες άλλες του τουρισμού, του γραφείου σας δηλαδή.
το κλασικό πρόβλημα που υπάρχει στους μελετητές είναι ότι λείπουν τα στοιχεία πολύ συχνά για να κάνετε τη δουλειά που πρέπει να κάνετε. Ξέρω γιατί έχω ψάξει και εγώ σε επίπεδο νησιών, είναι πολύ ελάχιστα τα στατιστικά που υπάρχουν. Για τα παιδεία τα οποία ενδιαφέρουν εδώ, μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα, μιλήσαμε για τον τουρισμό, μιλήσαμε για τη μεταποίηση. Δεν υπάρχουν ικανά στατιστικά στοιχεία για να αρθρώσει κανείς προτάσεις και να είναι ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται σε αυτό που συμβαίνει στον χώρο. Χάρηκα πολύ που άκουσα από το φίλο του Γιάννη εδώ από την Τίνο που είναι γεωπόνος ότι εκείνοι μπήκανε στη διαδικασία και κάνανε οι ίδιοι. Όχι, για τον Γιάννη. Κάνανε αυτή τη μελέτη. Θα έλεγα ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν εσείς ως μελετητές σε μια υψηλότερη βαθμίδα ζητούσατε από το Δήμο Άνδρου προκειμένου κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που σας λείπουν. Θα μας βάζατε και εμάς σε μια διαδικασία να τα αναζητήσουμε, να τα καταγράψουμε, ώστε οι προτάσεις να είναι πιο όριμες και πιο βασισμένες στην πραγματικότητα. Γιατί ακούω πολλές ωραίες ιδέες από πάρα πολύ κόσμο εδώ μέσα, αλλά πολλές από αυτές δεν ανταποκρίνονται, δεν έχουν πραγματικά, πώς να πω, ρίζες ρεαλιστικές για να φυτρώσουν. Και ύστερα πολλοί άνθρωποι αγνοούν την κλίμακα των πραγμάτων και αγνοούν και τις συνέπειες των προτάσεων που κάνουν. Έχουμε ξαναπεί σε άλλες συναντήσεις, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε ένα GIS για κάθε νησί, στο οποίο να κρεμιέται όλη η πληροφορία. Εγώ κάνω μια έρευνα για τον τουρισμό. Κατά σύμπτωση είχα κάνει για την παραθεριστική κατοικία, είναι η διατριβή μου. Το ερώτημα και εμένα απασχόλησε. Καλό, κακό, σε σχέση με τον τουρισμό, τι γίνεται. Λοιπόν, αν υπήρχαν όλα αυτά τα δεδομένα που ο καθένας από εμάς ως ερευνητής τα ψάχνει μια φορά, τα ξαναψάχνει και μαζευόντουσαν σε μια βάση για το νησί, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ουσιαστικές οι συζητήσεις μας έτσι, και πιο πολύ καλές οι αποφάσεις που παίρνουμε κάθε φορά. Προτείνω λοιπόν σε εσάς, αν μπορείτε, 5-10 ερωτήματα απευθύνετε στο επαρχείο, στο Δήμο. Σε φορεί, εγώ εκπροσωπώ ένα μη κερδοσκοπικό φορέα τοπικό που δραστηριοποιείται και ερευνητικά. Τα έχουμε απευθύνει, ναι. Okay. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι πολύ σωστό. Όσο περισσότερη πληροφορία έχει, τόσο πιο πραγματική είναι η εικόνα και το σχέδιο το οποίο παράγει σε εισαγωγικά. Εδώ έχουμε σημαντικά προβλήματα με αυτά από την Ελσάνα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να. Στοιχεία τα οποία πρέπει να μαζεύονται σε τακτά διαστήματα ώστε να μπορέσει να στηρίξει δείκτες του οποίου να παρακολουθεί προσωπικά. Άμα είναι ποιοτικές οι εκκλήσεις, είναι άχρηστε σχεδόν. Λοιπόν, και δεν μπορούμε ακόμα αυτό να καταφέρουμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στοιχεία τα οποία έχουν, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση. Για λόγους που ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ανακριβή τα στοιχεία της Εγώ αυτό ήθελα να πω με αυτή την έννοια ότι ας πούμε εδώ συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα. Εγώ επειδή ζω σε ένα ορεινό χωριό μικρό, έτσι, ξέρω πολύ καλά ότι περισσότεροι κάτοικοι είναι αγρότες. Ή σε πάρα πολλά άλλα μέρη υπάρχει μια δραστηριότητα που δεν καταγράφεται πουθενά. Λοιπόν, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ουσιαστικές και δημιουργικές σκέψεις για τα πράγματα αν είχαμε στοιχεία. Και δυστυχώς αυτά τα στοιχεία, καλώς ή κακώς, μπορεί να μην είναι δυστυχώς, να πρέπει να τα αναμεριμνήσει και αυτά η τοπική κοινωνία. Και όχι να περιμένουμε από μια Ελστάτ να στείλει ερωτηματολόγια και να ψάχνει. Πρέπει εμείς να ψαχτούμε λίγο. Είναι, γιατί μπορεί αυτοί στο χωριό σου να είναι συνταξιούχοι οι αγρότες. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν και ευέλικτα σχήματα. Εμάς, ας πούμε, μας έχει απασχολήσει το θέμα της γεφύρωσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Έχουμε ξεκινήσει με τον Δημήτρη. Και με αφορμή την πρωτοβουλία για τα μονοπάτια, έχουμε ξεκινήσει μια καταγραφή των τοπικών παραγωγών κατά μήκος των μονοπατιών, με σκέψη να μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους για τους περιπατητές ή να παρέχουν γεύματα. Σκοντάφτουμε στο νομοθετικό πλαίσιο. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Μια γυναίκα μπορεί να πιστοποιήσει την κουζίνα της. Στα νησιά, όλοι είναι πολύ επαγγελματίες. Δεν μπορεί κάποιος να είναι μόνο αυτό ή μόνο εκείνο. Λοιπόν, υπάρχουν δυσκολίες νομοθετικές, οι οποίες ακριβώς υπάρχουν γιατί αγνοείται η πραγματικότητα. Νομίζω ότι τώρα σε σχέση με την με οικοτεχνία κάτι πάει να γίνει. Ναι, κάτι έχει γίνει. Πάλι όμως, και πάλι. Δεν είναι το πολύ περισσότερο. Είναι 20 χρόνια, δηλαδή μες στις αρχές του 1989-1990 κάναμε τότε για την ΕΔΒΑ μια μελέτη για να αναλογικεύουμε αυτές του τουρισμού. Ήταν το πρώτο που είχε γίνει. Αναλογικές τελικά ως προς το αντικείμενο. Λοιπόν, για σχεδόν 20 χρόνια δεν είχε λυθεί το θέμα στον υποτουρισμό της ξενάγησης και της μεταφοράς στη βασική επικοινωνία από τόπο άφηξης προς τον προορισμό των επισκεπτών.
δεν μπορούσε κάποιος να έχει ένα 4x4 με το οποίο μεταφέρει τουρίστες, επισκέπτες. Αλλά δεν θα πάρει άλλο τόσα χρόνια, όπως σε σχέση με τα στοιχεία που αυτό είναι πολύ πιο βασικό βέβαια. Σκοπεύουμε, το είχαμε κάνει κάποια στιγμή και στο προηγούμενο, αλλά δεν πέρασε, όπως είχαμε ξεκινήσει με την περιφέρεια, τη δημιουργία τότε και τη συλλογή καταρχήν όλου του υλικού, το οποίο έχει κατά καιρούς υπάρξει για το χώρο του Νοτιού Αιγαίου. Μελέτες, έρευνες, προτάσεις, οτιδήποτε ήταν αυτό. Έγινε προσπάθεια, έμεινε στον αέρα μετά, αλλά τώρα σε σχέση με τα στατιστικά, επειδή το πρόβλημα χειροτερεύει και το πέρασμα του χρόνου αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, σκοπεύουμε κάποια στιγμή στο τέλος, εκεί που θα υπάρχει το πρόγραμμα δράσης και ενεργοποίησης του μεταξικού, να βάλουμε αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον συμπεριλαμβάνοντας κάποιες βασικές κατηγορίες στοιχείων τα οποία θέλουμε και το επίπεδο στο οποίο θέλουμε να συλλέγονται. Διότι επίσης υπάρχουν και τα παράδοξα ότι πούμε, ζητιέται το ακαθάριστο προϊόν σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου. Δεν είναι το πράγμα, σταματάει στις νομαρχίες. Έχουμε πάει στο επίπεδο του προηγούμενου νομού. Καταρχήν, αν γίνει επαναπροσδιορισμός των ορίων κάποιων οικισμών και δεν παίρνω θέση καθόλου, ρωτάω σε αυτό. Κάποιοι κάτοικοι, αγριώτες ή μη, θα έχουν κάποια συμφέροντα να γίνει και κάποια άλλη να μην γίνει. Με ποιους άξονες και ποια κριτήρια εμείς θα διαμορφώσουμε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή ώσπου να πάρθει η τελική απόφαση. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, οι χρήσεις γης που θα ισχύουν με αυτό το νόμο, πιο εξειδικευμένα για την Άντρο, θα είναι σε αντίθεση με τη ζώη, θα πάψει να ισχύει η ζώη, αυτό σας το λέω επειδή αντιμετωπίζονται καθημερινά πρακτικά προβλήματα. Μα τα κριτήρια τα κλασικά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο είναι η μεγιστοποίηση του ωφέλους, το οποίο και αυτό μετά πρέπει να χωριστεί σε τι είδος όφελος. Υπάρχει το δημοτικό όφελος, υπάρχει το κοινωνικό κλπ. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό, επειδή μιλάμε και για θέματα που αφορούν περιβάλλον φυσικό, που είναι πόρος χρήσιμος κτλ., να εσωτερικοποιήσουμε το κόστος και δείτε το περιβαλλοντικό κόστος. Πρέπει επομένως να στο βαθμό που μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε πράγματα. Αν δεν μπορούμε να τα ποσοτικοποιήσουμε, θα πρέπει να τους βάλουμε κάποιους συντελεστές βαρύτητες, τους οποίους ομαδικά το αποφασίζουμε τι είναι πιο σημαντικό, ας πούμε, είναι το Α ή το Β. Υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός προκειμενικότητας σε αυτό. Αλλά γι' αυτό κανένας πρέπει να προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσει κάτι. Αλλά μεγιστοποίηση και λειτουργικότητα είναι τα πιο σημαντικά. Κάποια στιγμή αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κάτι για να υποφεληθεί χρηματικά από μια δραστηριότητα, πρέπει να υπάρχει ένας έμμεσος τρόπος για να υποφεληθεί και αυτός από το γεγονός ότι το κρατάει, ας πούμε, στην περίπτωση που αναφέρεται, σε μια καλή φυσική κατάσταση. Αυτός παίρνει αυτό το βάρος απάνω και χωρίς να είναι και η θέλησή του, έτσι, που το επιβάλλουμε. Γιατί το επιβάλλουμε, διότι αυτός ο χώρος είναι αυτός ο οποίος κάνει την πλειονότητα στο νησί να υποφελείται, ας πούμε, από αυτόν τον τουρισμό ή οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητα. Θεωρούμε εδώ βιομηχανική ζώνη και να έρθει αύριο μεθαύριο το δασολόγιο και να πει: μα εδώ είναι η δασική έκταση. Πώς το χωροθετείτε αυτό? Το χωροταξικό δεν θα βάλει ακριβώς που θα έχει πόσα χρόνια. Ναι, αλλά μήπως βρεθούμε προεκπλήξεων ότι προχωράμε στην εφαρμογή και ξαφνικά πούμε ότι πάμε πάλι από το μηδέν. Είναι χαμένα χρόνια. Με εξαίρεση ότι έχει προκύψει σαν νομικό πλαίσιο προστασίας, δηλαδή μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη, έτσι ότι έχει και ζώνες εσωτερικά, πάλι δεν φαίνεται σε όλη τη λεπτομέρεια, φαίνεται το περίγραμμα που δείχνει ότι αυτή η περιοχή καλύπτεται από αυτή τη μελέτη ή είναι στην Ατούρα ή είναι εξωτερικός χώρος. Τα περισσότερα πράγματα θα φαίνονται στην πραγματικότητα σαν σημεία. Άρα, λέγοντας ότι εδώ περίπου, αν θες να πεις ότι θα είναι κοντά στην περιοχή της χώρας ή στο Γάβρο, στο Πατσί, ότι σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα υπάρχει αυτού του είδους η έκταση, όποια και αν θα είναι αυτή, στην πραγματικότητα δίνει μια ένδειξη. Όταν θα έρθει η ώρα να βρεις το χώρο το συγκεκριμένο, σίγουρα έχει να εξετάσει και πολλά άλλα πράγματα και εκεί θα προκύψει το θέμα αν είναι εφικτό να γίνει για την, ξέρω εγώ, τάδε απόλυτα προστατευόμενη περιοχή.
πόλητα δεν θα είναι γιατί το ξέρουμε, αλλά αν υπάρχουν ζητήματα διοικησιακού καθεστώτου, αν η καταλληλότητα άλλων κριτηρίων πληρείται. Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο του Αιγαίου έχει να κάνει με τους σεισμούς. Δεν υπάρχει πιο ομογενής περιοχή στην Ευρώπη από τη δική μας. Τα νησιά μας είναι εκτεθειμένα σε μια πάρα πολύ υψηλή πιθανότητα από τσουνάμι. Εάν μια τέτοια μελέτη, την οποία εμείς προσπαθήσαμε σε επίπεδο γενικού πολεοδομικού και σκουά να εισαγάγουν, πρότεινε από εδώ και στο εξής η δόμηση κάτω από τη 10 μέτρα ισοϊψή να απαγορεύεται, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας? Το ύψος των 10 μέτρων από τη φάση της θάλασσας. Να δω πόσοι άντρες είσαστε εδώ μέσα. Πραγματικά είναι τεστ. Θα σου πω το εξής. Η νότια Εύβοια επί δεκαετίες ολόκληρες δεν έδινε ούτε τηλέφωνα στους κατοίκους, δεν βάζαν λεωφορείο για να διακινήσουν οι αγρότες, οι κάτοικοι των χωριών, διότι ήθελαν να το αδειάσουν το μέρος. Εδώ από πίσω πέναντι. Για να φέρουν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ελλάδος νούμερο 1. Δόξα σε ο Θεός, μετά από 2.000-3.000 χρόνια κούνησε λίγο στοιχείο στην ευθεία γραμμή με την Νότια Εύβοια. Και το σχέδιο για το πυρηνικό εργοστάσιο της Νοτίου Ευβοίας εγκαταλείφθη. Και έτσι γλιτώσαμε από τον σεισμό. Έρχονται οι ανεμογεννήτριες και οι ιχθυοκαλλιέργειες.